πω καλημέρα. Σήμερα 10 Δεκέμβρη του 2022 και καλωσορίζω όλες και όλους σε αυτή την εκδήλωση που με πολύ αγάπη, με πολύ αγωνία και πολύ προσμονή ετοίμασε η Ομάδα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την συνεργασία της ΕΠΕΚΕ και του Οργανωτικού Γραφείου. Να συνεχίσουμε. Τούτες τις μέρες η Ομάδα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων κλείνει τα 10 χρόνια. 10 χρόνια δημιουργίας και λειτουργίας. Δηλαδή ξεκινήσαμε κάπου στις δύσκολες μέρες της κρίσης του 2012. Και σήμερα έχουμε λοιπόν τη χαρά μαζί με εκλεκτούς φίλους, συνεργάτες και πολίτες αυτής της χώρας, να μπορέσουμε να μοιραστούμε τις προγραμματικές θέσεις που έχουμε σχεδιάσει, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε και να μεταβούμε σε αυτό που λέμε ψυχιατρική μεταρρύθμιση, την οποία ξεκινήσαμε με το νόμο 4461 του 2017, μαζί με την ομάδα υποστήριξης για την εφαρμογή και τον έλεγχο ακριβώς αυτού του σχεδίου, ανακαλύπτοντας και δουλεύοντας αυτά τα 3 χρόνια, 3,5 που είμαστε αντιπολίτευση, δουλέψαμε όλες τις ελλείψεις, τις διαπιστώσεις που κάναμε κατά την εφαρμογή του νόμου 4461 και προσπαθούμε να οργανώσουμε λοιπόν τα νέα δεδομένα που έχει ανάγκη η κοινωνία μας στον χώρο της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε νέα διακυβέρνηση. Παράλληλα όμως προσπαθούμε και επιδιώκουμε να ελέγχουμε το ήδη τρέχον έργο που υπάρχει μέσα από νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις προγραμματικές θέσεις που αφορούν την ψυχική υγεία και επειδή έχουμε ετοιμάσει και αρκετό υλικό ικανό να δώσει νέα δεδομένα στο χώρο των εξαρτήσεων σε μία άλλη εκδήλωσή μας που σύντομα θα κάνουμε στο νέο έτος, θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο και σημαντικό θέμα. Πριν να δώσω το λόγο στον Τομεάρχη Υγείας, τέος Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Ανδρέα τον Ξανθό και βουλευτή Ρεθύμνου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, τους συναδέλφους που βοηθήσανε και δουλέψανε για αυτή την εκδήλωση και θα συνεχίσουν να δουλεύουν, τους συντρόφους και τις συντρόφισσες. Θέλω να ευχαριστήσω όμως από το οργανωτικό την κυρία Λίτσα Κοντοδήμα που είναι κάτω και υποδέχεται, την κυρία Φαρμάκη, την κυρία Σουλτάτου από το γραφείο του Υπουργού και τον κύριο Παπαδόπουλο. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες και συντρόφους από το ΛΕΦΤ που κάνουν την αναπαραγωγή και άλλους αόρατους ανθρώπους που βοήθησαν για να πετύχουμε αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να πω 3 πράγματα. Η σημερινή λοιπόν ημερίδα θα κινηθεί πάνω σε 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα μιλήσουμε πιο πολύ για την ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού που έχουμε για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, σε υποενότητες για παιδιά και εφήβους και ενήλικες. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν πιο πολύ να κάνουν με συγκεκριμένες οργανώσεις, με συγκεκριμένους τρόπους οργάνωσης αυτού του σχεδίου και βεβαίως για τα οικονομικά δεδομένα και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τα δικαιώματα στον χώρο της ψυχικής υγείας και εκεί που γίνονται δύσκολα τα πράγματα, πώς πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν. Και στο τρίτο μέρος, που θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα ενδιάμεσα, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ανθρώπους που είναι προσκεκλημένοι σήμερα και συμμετέχοντες να παρέμβουν, να μας πούν την άποψή τους, διότι όλα θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ανοιχτά για να πάμε σε μια συνδιαμόρφωση που θα φέρει
την ψυχική υγεία. Όχι μόνο από τη μεριά της ασθένειας, από τη μεριά της υγείας και της ευεξίας. Και πριν δώσω το λόγο λοιπόν στον Ανδρέα τον Ξανθό, θέλω να πω ένα μικρό στιχάκι που είναι από τον Καζαντζάκη, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Στο τελευταίο βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα, λέει: «Έτσι μονάχα η ζωή σώζεται». Τι θα πει σώζεται? Ανεβαίνει. Ας ανέβουμε κι εμείς. Καλημέρα και πάλι. Αγαπητέ τομεάρχη υγείας, ελάτε στο βήμα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου, φίλες και φίλοι, είναι χαρά μας σήμερα που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να διαβουλευτούμε με ανθρώπους του χώρου της ψυχικής υγείας την συγκεκριμένη προγραμματική επεξεργασία του κόμματός μας, που είναι κομμάτι του συνολικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την αναδιοργάνωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια συγκυρία που το κοινωνικό κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ, που υπάρχει συσσωρευμένη δυσφορία και ανασφάλεια και που η αντιπαράθεση πολιτική αρχίζει να οξύνεται, είναι σημαντικό να καταθέτουν οι πολιτικές δυνάμεις επεξεργασμένες προτάσεις που να αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων, την αντιμετώπιση των αναγκών τους, την στήριξη των δημόσιων αγαθών, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, το κοινωνικό κράτος. Και νομίζω σε αυτή τη βάση μπορούν να υπάρξουν και οι διαχωριστικές γραμμές, να είναι ορατές οι διαφορές ανάμεσα στα πολιτικά σχέδια, στα προγράμματα των κομμάτων και με βάση αυτά οι πολίτες τελικά να επιλέξουν σε επόμενες εκλογές. Νομίζω ότι είναι αποδεδειγμένο ερευνητικά αυτή την περίοδο ότι η πανδημία, ειδικά η πανδημία, έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Υπάρχουν μελέτες, δημοσιεύονται συνεχώς, ότι και η αγχώδης διαταραχή και η κατάθλιψη έχει αυξηθεί και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα τα στρώματα τα οποία επιβαρύνθηκαν και βρέθηκαν σε συνθήκη επισφάλειας λόγω των αλλαγών που επέφερε η πανδημία, το υγειονομικό προσωπικό και γενικά οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για μια σιωπηρή πανδημία ψυχικών διαταραχών. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει αυτή την περίοδο ότι το πρόταγμα της καθολικής κάλυψης των ανθρώπων πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Υπάρχουν και οι επάλληλες κρίσεις αυτής της περίοδου. Πέρα από την υγειονομική, είναι η ενεργειακή και η πληθωριστική κρίση, η μεγάλη κλιματική κρίση. Όλες αυτές μαζί συνδυαστικά επίσης επιδεινώνουν αυτό που λέμε κοινωνικοί προσδιοριστές της ψυχικής νόσου, που είναι η ανεργία, η εργασιακή επισφάλεια, η φτωχοποίηση, που είναι το αδυνάτισμα των υποστηρικτικών δικτύων και η κοινωνική περιοριστικοποίηση και ο αποκλεισμός, που είναι η ανασφάλεια μπροστά στο φόβο του πολέμου, των φυσικών καταστροφών, είναι μια συνθήκη η οποία επηρεάζει και επιδεινώνει τους παράγοντες που καθορίζουν την ψυχική υγεία της κοινωνίας και των ανθρώπων. Και άρα ενισχύει την ψυχική ευαλωτότητα
κρίσιμων ομάδων του πληθυσμού, με φαίνεται από ό,τι λένε οι μελέτες, με προτεραιότητα στις γυναίκες, στα παιδιά και στους εφήβους και σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Η συζήτηση βέβαια αυτή πρέπει να πούμε ότι δεν γίνεται σε ένα κενό πολιτικό, ειδικά στον τομέα του ΕΣΥ και της δημόσιας περίθαλψης. Νομίζω ότι η συζήτησή μας και οι παρεμβάσεις και το προγραμματικές θέσεις επικαθορίζονται από ένα πλαίσιο μεγάλης αποδιοργάνωσης των δημόσιων δομών υγείας συνολικά αυτή την περίοδο, εξουθένωσης εργασιακής του ανθρώπινου δυναμικού, τάσης παρέτησης και φυγής γιατρών και νέων αλλά και έμπειρων στελεχών του συστήματος, επιδείνωσης του brain drain και ειδικά στην επαρχία διαλυτικών φαινομένων στην καθημερινότητα των δημόσιων δομών. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και έχουμε συζητήσει και έχουμε αναδείξει και στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν την τελευταία περίοδο από την κυβέρνηση, η πρόσφατη νομοθέτηση για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ με την κατάργηση του δομικού στοιχείου του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ που ήταν η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών, κατά την άποψή μας θα επιδεινώσει και θα είναι η οριστική ταφόπλακα, θα είναι η χαριστική βολή σε ένα ήδη αποδιοργανωμένο και προβληματικό στην καθημερινότητά του δημόσιο σύστημα υγείας. Και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας. Οι δημόσιες δομές λοιπόν έχουν ήδη υποστεί μια μεγάλη συμπίεση και περικοπή πόρων και ανθρώπινων και υλικών όλα τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Εμείς προσπαθήσαμε σε μία περίοδο δημοσιονομικής πειθαρχίας και αυστηρών περιορισμών να δρομολογήσουμε παρεμβάσεις που κατάφεραν να επανεκκινήσουν μια βαλτωμένη υπόθεση που ήταν η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία την πρώτη πενταετία του μνημονίου πραγματικά είχε πλήρως εγκαταληφθεί. Κάναμε αρκετές παρεμβάσεις, οι άνθρωποι του χώρου τις ξέρουν και τις αξιολογούν. Πήραμε μια εκκρεμότητα, τη θυμάστε πάρα πολύ καλά, με το σύμφωνο Αντόρ-Λικουρέτζου. Ήταν εκτεθειμένη χώρα απέναντι στην Κομισιόν για τη μη τήρηση συμβατικών της υποχρεώσεων. Υπήρχε απειλή προστίμου. Κλείσαμε αυτή την πολύ σημαντική εκκρεμότητα και σιγά σιγά δώσαμε μια προτεραιότητα στη στήριξη των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας. Διασφαλίσαμε την ομαλή χρηματοδότηση των ΑΜΚΕ ψυχικής υγείας και δεν αφήσαμε κανένα ασθενή χωρίς φροντίδα. Οι περισσότεροι ξέρουν τις συνθήκες αγωνίας και ανασφάλειας που υπήρχαν τότε, το 2014 και το 2015. Και φυσικά κάναμε και ορισμένα πολύ συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Κλείσαμε άλλο ένα ψυχιατρικό, ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, την Τρίπολη. Ανοίξαμε 4 ψυχιατρικές κλινικές σε γενικά νοσοκομεία. Ιπποκράτου Θεσσαλονίκης, το οποίο μαθαίνω τώρα ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής. Γιαννιτσά, Κόρινθο και Άργος. Δρομολογήθηκε η λειτουργία του ειδικού τμήματος της νευρογενούς ανορεξίας στο Σισμανόγλιο. Ενισχύθηκαν οικονομικά οι ΚΙΣΠΕ και φυσικά με το νόμο 4461 του 2017 προχωρήσαμε σε μια σημαντική διοικητική αποκέντρωση
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κάναμε και μια δημοκρατική τομή, δίνοντας ενισχυμένο ρόλο στους λήπτες υπηρεσιών υγείας και στις οικογένειές τους στις Επιτροπές Προστασίας των Δικαιωμάτων, τις αποκεντρωμένες σε όλη τη χώρα. Εξυγχρονίσαμε το πλαίσιο για τους ποινικά ανεύθυνους με βάση το άρθρο 69 του ποινικού κώδικα και ολοκληρώθηκε το νομοπαρασκευαστικό έργο για την ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη. Και το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι με την ολοκλήρωση της θητείας μας καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο πενταετή σχεδιασμό, τομεοποιημένο σχεδιασμό ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας, που είχε μάλιστα διασφαλίσει και ένα σημαντικό κομμάτι από ευρωπαϊκούς πόρους για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων της επόμενης περίοδου. Σε αντίθεση λοιπόν με το νέο περιβάλλον αυτής της συγκυρίας, που δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, που έχει χαλαρώσει το δημοσιονομικό σύμφωνο, που δεν υπάρχουν κανόνες πρωτογενών πλεονασμάτων και αυστηροί δημοσιονομικοί στόχοι, που έχουν προκύψει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία δεν υπήρχαν τότε, σε ένα εντελώς λοιπόν διαφορετικό περιβάλλον, βλέπουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, παρότι σε επίπεδο στρατηγικής δεν έχει επιχειρήσει μια αλλαγή κατεύθυνσης, στην πραγματικότητα, στην πράξη, η ενδυνάμωση, η ενίσχυση με προσωπικό και πόρους των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας είναι ανεπαρκέστατη έως ανύπαρκτη και φυσικά στο σχεδιασμό της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν συμπεριλαμβάνονται για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Νομίζω ότι η αποτελεσματική απάντηση στις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει στον τομέα της ψυχικής υγείας και στις βεβαίως αυξημένες ανισότητες οι οποίες δημιουργούνται, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι τα στρώματα που βιώνουν συνθήκες κοινωνικο-οικονομικής υστέρησης είναι πολύ πιο ευάλωτα και ευπαθή σε αυτές τις πιέσεις. Η απάντηση λοιπόν είναι η γενναία επένδυση στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, η στοχευμένη ενίσχυσή τους με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη σημασίας, η αντιμετώπιση δηλαδή της κρίσης στελέχωσης που αφορά συνολικά το σύστημα υγείας και ειδικά αυτό το τομέα και φυσικά η έμφαση στην πρόληψη, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στην ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε επίπεδο κοινότητας, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών όπως είναι η έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση, στο πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, η έγκαιρη παρέμβαση στην κρίση κλπ. Κλπ. Τα οποία θα τα συζητήσουμε αργότερα. Επιτρέψτε μου να κλείσω συνοψίζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες αυτού του σχεδίου το οποίο σήμερα θα συζητήσουμε. Του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ για την ψυχική υγεία. Προφανώς προέχει η διάγνωση των νέων αναγκών. Η αποτύπωση και η ανάδειξή τους. Και η προσέγγιση στην αντιμετώπιση τους μέσα από τη λογική της καθολικής και ισότιμης κάλυψης και της ποιοτικής φροντίδας. Η ενδυνάμωση προφανώς των υφιστάμενων δημόσιων δομών, αλλά και η ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του τομεοποιημένου σχεδιασμού με έμφαση σε ηλικιωμένους παιδιά και εφήβους. Η ενίσχυση των δομών και των υπηρεσιών που αφορούν δύο ευαίσθητα πεδία, που είναι η άνοια του Αλτσχάιμερ και ο αυτισμός, και η ανάπτυξη αυτό που λέμε ολοκληρωμένης υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στην κοινότητα, με διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία και με διασύνδεση λειτουργική των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί υπάρχει συνοσηρότητα και με άλλα χρόνια νοσήματα και πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού και συνδυαστικά, των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, διότι υπάρχουν θέματα, για παράδειγμα,
που έχουν σχέση με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, με την ιατρική της εργασίας, που αυτή την περίοδο και η Ευρώπη αναδεικνύει ως ένα πεδίο που επιβαρύνει την ψυχική υγεία των ανθρώπων, και υπάρχει η ιστορία της μεγάλης παραίτησης και της αποστροφής απέναντι σε εργασιακά περιβάλλοντα τα οποία είναι επιβαρυντικά για την ψυχοσωματική υγεία των ανθρώπων. Είναι οι συνθήκες εργασίας, αμοιβής, πολύ άσχημες, και υπάρχει παγκόσμια αυτή η τάση. Άρα αυτό είναι ένα πεδίο συνέργειας ανάμεσα στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, και φυσικά μεταξύ των δομών αυτών και των υπηρεσιών, των κοινωνικών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης, των Δήμων κυρίως, με τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΥΦΗ, ΚΔΑΠ κλπ. Με στόχο την ολοκληρωμένη φροντίδα και στην κοινότητα και στο σπίτι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καινούριο πρόταγμα που η πανδημία ανέδειξε το τεράστιο κενό και το τεράστιο έλλειμμα και του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας και του κοινωνικού κράτους επίσης στη χώρα μας. Φυσικά μιλάμε για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και τον μετασχηματισμό των τριών τελευταίων ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων σε πολυδύναμες νοσηλευτικές μονάδες. Θα εξηγήσουμε αναλυτικά τι εννοούμε με αυτό. Και βεβαίως την θεσμική αναδιοργάνωση και την αξιολόγηση των δομών και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Είναι κύρια σημασία σε αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και βεβαίως η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των επαγγελματιών υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα και των φροντιστών. Και το πιο κρίσιμο απ' όλα είναι η χρηματοδοτική υποστήριξη. Θεωρούμε ότι πρέπει να πάμε σε μια στρατηγική σύγκλησης αυτή την περίοδο με τους μέσους όρους της Ευρώπης στις δημόσιες δαπάνες υγείας. Όσο αυτό δεν υπάρχει ως προοπτική και ως σχεδιασμός ο οποίος υλοποιείται χρόνο με το χρόνο, δηλαδή από το 5-5,5% του ΑΕΠ που είναι σήμερα στη χώρα μας οι δημόσιες δαπάνες υγείας, να πάμε στο 7-7,5% που είναι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος, και αντίστοιχα αυτό να υπάρξει και μια αντίστοιχη σύγκληση στο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για την ψυχική υγεία, που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5,5% του συνόλου, ενώ στην Ελλάδα είναι περίπου 4,4, αν είναι σωστά τα στοιχεία που έχω πρόσφατα. Όσο λοιπόν αυτή η στρατηγική της σύγκλησης με τους μέσους όρους της Ευρώπης στις δαπάνες και της επένδυσης επιπλέον πόρων δεν υλοποιείται, νομίζω ότι ναρκοθετείται κάθε συζήτηση για ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και κλείνω λέγοντας ότι για μας η υπόθεση της ψυχικής υγείας είναι μια υπόθεση κάλυψης ζωτικών αναγκών, κατοχύρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της αξιοπρέπειας ευάλωτων ανθρώπων, ουσιαστικής διασφάλισης της ισότιμης φροντίδας όλων. Άρα είναι με μία έννοια ένα κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέα Ξανθό, για την εισαγωγική αλλά ουσιαστική ακριβώς ομιλία πάνω στις προγραμματικές θέσεις, δηλαδή στην ουσία στο όραμα για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, στο εδώ και τώρα, με τις ανάγκες που έχουν αναδειχθεί και τις χρόνιες και υπάρχουσες ανάγκες σε μια ολοκλήρωση. Ελάτε κύριε Πρόεδρε και εσείς. Τώρα θα πάμε στο πρώτο μέρος, ακριβώς για να δούμε με έναν πιο αναλυτικό τρόπο όλη την οργάνωση λοιπόν προς την πορεία, την οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Ο Δημήτρης ο Μαργιπλής.
Έτσι. Με φωνάξανε. Καλή σας μέρα και από μένα. Είμαι ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, είμαι παιδοψυχίατρος και έχω τη χαρά αλλά κυρίως την τιμή και την ευθύνη, το βάρος, μαζί με την Κωνσταντίνα 25, την αγαπητή συντρόφισσα. Όχι εκατοντάρχο. Και όχι εκατοντάρχο, ακριβώς. Πάντα κάνουμε αυτό το αστιάκι μεταξύ μας. Να παρουσιάσουμε αυτή την πρώτη ενότητα των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που αφορά κυρίως το σχέδιο για την οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πορεία ολοκλήρωσης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, οπότε θα είμαστε πολύ αυστηροί, τόσο η κυρία Κωνσταντίνα όσο και ο κύριος Δημήτρης, με τον κύριο Δημήτρη και τον κύριο Γιάννη από δίπλα, για να μπορέσουμε να δώσουμε όλον τον προγραμματισμένο αρκετά μεγάλο χρόνο για την συζήτηση των θέσεων αυτών, που έτσι θα κλείσουμε. Το πρόγραμμα το ακούσατε πώς θα πάει. Μία πρόταση για μένα. Αν έχει ένα νόημα η αριστερά να μιλάει για την ψυχική υγεία, είναι γιατί μέσα από τον ουσιαστικό λόγο ύπαρξής της, που είναι η εξασφάλιση όχι μόνο του υποκειμένου, αλλά του υποκειμένου μέσα στην κοινωνία και της κοινωνίας που απαρτίζεται από τα υποκείμενα, είναι η μόνη που μπορεί να μην λέει συνθήματα, να μην κάνει πολιτικές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά είναι εκείνη η οποία καταστατικά όλα αυτά τα χρόνια, από την ύπαρξή της μέχρι σήμερα, παλεύει ούτως ώστε το σύνθημα, το όραμα, μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές, να υλοποιείται. Και αυτή είναι ακριβώς η προσπάθεια που κάνουμε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και ειδικότερα τα χρόνια τα τελευταία που σχεδιάζουμε την καινούργια φάση του προγραμματικού αλλά κυρίως του πρακτικού μας λόγου, του καθημερινού μας λόγου, της άσκησης του λόγου μας στην καθημερινότητα για την ψυχική υγεία. Τρία πράγματα. Η αριστερά είναι εκείνη που δεν ξεχωρίζει το σώμα από την ψυχή. Δεν ξεχωρίζει τη σωματική από την ψυχική αρρώστια. Η αριστερά είναι εκείνη που δεν ξεχωρίζει την ψυχική υγεία του συνόλου από την ψυχική υγεία του ατόμου. Η αριστερά είναι εκείνη η οποία εστιάζει πάντοτε δουλεύοντας το σήμερα για το καλύτερο αύριο, άρα ενδιαφέρεται για τη συνέχεια του ανθρώπου. Η αριστερά είναι εκείνη η οποία εν τέλει μιλάει όχι κομματιαστά, αλλά συνθετικά και ολόκληρα. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε και αν δείτε και το συμβολισμό του προγράμματος, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και φορέων και ανθρώπων που το εκφωνούν και το μοιράζονται εδώ μαζί μας, έτσι, είναι αρκετά χαρακτηριστικό. Μιλάμε λοιπόν για την προτεραιότητα του δημόσιου συστήματος υγείας. Όλοι εδώ είναι γνωστοί. Θα έλεγα λειτουργεί χρόνων και χρόνων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μιλάμε για την προτεραιότητα στην πρόληψη. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε, και πρέπει να το πούμε αυτό, στο χώρο της αριστεράς γεννήθηκε η προτεραιότητα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων πουθενά αλλού. Όχι μόνο στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, έτσι όπως το ζούμε και ιδιαίτερα με τα βλήσια και μετά, αλλά και διεθνώς. Άρα ξεκινάμε με τα παιδιά εδώ. Και βέβαια είναι η αριστερά εκείνη η οποία μιλάει για τις συνέργειες. Το ακούσατε αυτό. Και στο τέλος όλα αυτά τα δένει με ένα και μόνο πράγμα. Μία και μόνη λέξη. Πολύ ελληνική, πολύ ανθρώπινη, καθολική και διαχρονική αξία. Τη δημοκρατία. Λοιπόν, η δημοκρατία όμως δεν είναι να φάω όλο τον χρόνο. Η δημοκρατία είναι να πάρει το λόγο ο Δημήτρης ο Μαγρυπλής και να μιλήσει για τα παιδιά. Ο Δημήτρης, τον ξέρουμε όλοι, έτσι, γνωστός στον χώρο της δημόσιας υγείας, διευθυντής εσύ, και θα μας παρουσιάσει θέση για τα παιδιά. Στο δείχνω τους πιο συντονιστές της ομάδας της υγείας, που μας στηρίζεται στη σημερινή εκδήλωση. Ήταν Φλεβάρης νύχτα, 15
και ήμουν στο γραφείο του Υφυπουργού, τότε Ανδρέα Ξανθού, που μου λέει, τώρα εσύ τι θες εδώ, λέω, ψυχική υγεία. Και με αφουγκράστηκε, γιατί εκείνο τον καιρό αυτό, ο πρώτος στόχος ήταν να ανοίξουμε την παιδοψυχιατρική κλινική σας και πληγούλας. Και δεν αφουγκράστηκε μόνο ο Ανδρέας Ξανθός, ήταν και ο Γιώργος Ουγιανόπουλος αργότερα. Και όλη η ομάδα που φτιάχτηκε με τον Θωμά τον Υφαντή, τον Χρήστο τον Μαντά, τους αναφέρω γιατί ήταν σημαντικά πρόσωπα που πραγματικά βοηθήσανε το χώρο της ψυχικής υγείας παιδιών και φίλων, αλλά και ενηλίκων. Δύο επιτροπές γίνανε, όπως ξέρετε, μία νομοπαρασκευαστική του 44-61 και η άλλη, βέβαια, που ήταν η μόνιμη επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης του τομεοποιημένου σχεδιασμού, έτσι όπως και ο Γιώργος Ογιαννόπουλος είχε συντάξει 413 σελίδες τότε. Προχωρώ λοιπόν να πω το εξής: όταν μιλάμε για υπηρεσίες, θέλουμε ένα πλαίσιο. Τι πλαίσιο θέλουμε? Θέλουμε θεωρητικές αρχές, θέλουμε ιδεολογικό προσανατολισμό. Άρα, προχωράω, Γιάννη, από εδώ. Συγγνώμη. Κάτω. Α, συγγνώμη, δεν το είδα, ναι. Αυτό το πλαίσιο, λοιπόν. Πάρτε σου γάλεψη. Ναι. Λέει τα εξής. Η προάσπιση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων καθίσταται μια αναγκαιότητα σε επίπεδο πρόληψης, ψυχιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα. Το υφιστάμενο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ, φαντάζομαι ότι υπάρχει ακόμα στην ιστοσελίδα ο τομεοποιημένος των 313 σελίδων, και αναφέρομαι, αποτυπώνει αφενός μεν κάποια σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τελευταία 20 ετία από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 2716 και του προγράμματος ψυχαργός, αφετέρου δε αναδεικνύει κρίσιμες ελλείψεις και τις προτεραιότητες. Η προγραμματική στόχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την ψυχική υγεία, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση πολιτικών και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ολόπλευρη ανάπτυξη της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, με έμφαση στην πρόληψη, εμπλουτίζοντας όμως και την οπτική μας στις πολιτικές για την παιδεία, για την οικογένεια, στη δικαιοσύνη. Κύρια χαρακτηριστικά είναι η εμπέδωση της κοινοτικής μορφής παροχής υπηρεσιών, η εξειδικευμένη φροντίδα, η καθολική και ισότιμη πρόσβαση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτού του ευάλωτου πληθυσμού. Με βάση λοιπόν τις προϋπάρχουσες αλλά και συνεχώς διαμορφούμενες ανάγκες, μιλάω για την περίοδο 2015-2019 και σας ανέφερα και το στιγμιότυπο Φεβρουαρίου. Στρατηγική επιδίωξη ήταν η ενίσχυση της ανταποκρισιμότητος του δημόσιου τομέα, συνεπικουρώμενος βέβαια και από τα ΝΥΠΗ ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ, δηλαδή υποπτευόμενα, φορείς υποπτευόμενους και επιχορηγούμενους από το Υπουργείο. Ενέργειες που γίνανε με βάση την έκθεση του τομεοποιημένου σχεδιασμού πενταετίας που ολοκληρώθηκε το 2018 για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, έγιναν οι κάτωθοι. Δημιουργήθηκαν 17 τομείς παιδιών και εφήβων σε όλη τη χώρα. Το ΨΥΠΕ, τις λέμε. Ορίστηκαν τομεακές επιτροπές παιδιών και εφήβων, το ΠΕΠΣΥΠΕ, με βάση το νόμο 4461 του 2017. Έγινε σχεδιασμός ίδρυσης και λειτουργίας 4 παιδοψυχιατρικών κλινικών, το Ασκληπείο Βούλας, Δυτική Αθήνα, Πάτρα, Τρίπολη. Και έγινε ενίσχυση του προσωπικού υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών παιδιών και εφήβων σε 28 μονάδες ψυχικής υγείας, δηλαδή σε κέντρα ψυχικής υγείας που είχαν παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, σε κοκεψιπέ, δηλαδή σε κοινοτικά κέντρα, σε παιδοψυχιατρικές κλινικές, σε κινητές μονάδες και σε ξενώνες. Σύνολο ατόμων, αλλά κυρίως στην περίοδο δηλαδή που προσελήφθησαν και μπήκαν αυτά τα άτομα, ήταν από το 18 και μετά 93 άτομα. Και έγινε και προγραμματισμός για την ανάπτυξη και λειτουργία νέων κέντρων ψυχικής υγείας με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες και νέων κοκεψιπέ. Επίσης, υπό την Προεδρία της Επιτροπής του Δημήτρη του Πλυμπίδη, φτιάξαμε το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των κέντρων ψυχικής υγείας και κέντρων, των κοινωνικών κέντρων παιδιών και εφήβων, τον Ιούνιο του 2019. Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν δύο ξενώνες και ένα κέντρο ημέρας για παιδιά με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Γιατί σε μια κρίση τότε, στο
νοσοκομείο Παιδων Αγία Σοφία, πήγαμε με τον Ανδρέα τον Ξανθό, είχαν φτάσει 47 άτομα να βρίσκονται εκεί, 47 παιδιά, τα οποία είχαν παραβατικές, δηλαδή εντός εισαγωγικών τώρα παραβατικές, δεν ήταν παραβατικές βέβαια, είχαν συμπεριφορές διαγωγής, ας πούμε, και είχαν φτάσει στο απροχώρητο και πήγαν να γίνει blackout μέσα στο νοσοκομείο, και τότε αποφασίστηκε και φτιαχτήκαν αυτές οι δομές. Προκηρύχθηκε επίσης ένας ξενώνας και ένα κέντρο ημέρας ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών με ψυχική διαταραχή. Πάγωσε. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Σχεδιάστηκε η ανάπτυξη τριών νέων μονάδων για εφήβους ενήλικες με διαταραχές πρώτης τροφής, όπου εντάχθηκαν στον τοποποιημένο σχεδιασμό υπηρεσιών για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί ήδη μία πάρα πολύ καλά στο Σημανόγλιο, με εξωτερικά ιατρία και κρεβάτια νοσηλείας που έχει και εφήβους, 16, δηλαδή 2-3 κρεβάτια, και έχει και για ενήλικες. Και εκεί υπάρχει συνέργεια του τμήματος ενηλίκων με το παιδοψυχιατρικό τμήμα. Για παιδιά εφήβους και ενήλικες με αυτισμό έγινε καταγραφή των ήδη αναπτυγμένων δομών και υπηρεσιών, καθώς και των αναγκών τους. Υπήρξε άμεσος σχεδιασμός για την ανάπτυξη 4 οικοτροφίων χρονίων πασχόντων από αυτισμό και κέντρων ημέρας για εφήβους, μιλώντας πάντα στη λογική όταν λέμε για οικοτροφία, στη λογική του συνεχούς, γιατί ο αυτισμός, όπως ξέρετε, είναι μια διαρκής κατάσταση. Ποιες είναι όμως, μίλησε ο Ανδρέας Ξανθός για κάποιες ανάγκες, ποιες είναι οι ανάγκες. Έτσι. Λοιπόν, σε επίπεδο ενδονοσοκομιακής νοσηλείας, εκ των 4 κλινικών που ήταν να αναπτυχθούν με βάση τον προηγούμενο σχεδιασμό, μόνο μία λειτουργεί στην Πάτρα, το Καραμανδάνιο. Έχουμε ανάγκη και σε άλλες περιοχές, θα τα πω μετά, όταν πω τα νούμερα. Η απουσία ικανού αριθμού παιδοψυχιατρικών κλινικών σε γενικά νοσοκομεία, ιδιαίτερως για εφήβους 15 έως 18 ετών, καθιστά αδύνατη την νοσηλεία επίγοντων περιστατικών. Επιτακτική ανάγκη λοιπόν επίσης δημιουργίας μετανοσοκομιακών δομών, έτσι, κέντρο, ξενώνων και κέντρων ημέρας. Επίσης, αποτελεί δέσμευση η άμεση προκήρυξη θέσεων για τη λειτουργία των παιδοψυχιατρικών κλινικών Τρίπολης, Ασκληπίου Βούλας, Αγίας Βαρβάρας και η επιτάξη διαδικασιών. Σε επίπεδο πανεπιστημιακών κλινικών, συζητώντας εδώ και με τον ομότιμο καθηγητή τον κύριο Αναγνωστόπουλο και με τον κύριο Πλουμπίδη, μου είπε ότι χρειάζονται νέες θέσεις σε πανεπιστημιακές κλινικές, ενίσχυση των υφισταμένων βεβαίως, περίπου στα 70 άτομα όλων των ειδικοτήτων. Χρειαζόμαστε ίδρυση πανεπιστημιακής παιδοψυχιατρικής στη Θεσσαλονίκη και ενίσχυση επίγουσα ένα προσωπικό στην Κρήτη. Υπάρχει παιδοψυχιατρική πανεπιστημιακή, λειτουργεί με 2 γιατρούς. Χρειάζεται ίδρυση νέων κοινοτικών δομών, κέντρων ψυχικής υγείας με παιδοψυχιατρικές και κοινοτικών, γιατί είναι κόμβη. Έτσι, είναι κόμβη για τον συντονισμό ολοκληρωμένης κοινοτικής φροντίδας, έτσι όπως την ανέπτυξε, μην επαναλάβω, ο τομέαρχης. Στελέχωση. Υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυση υπαρχόσων δομών και υπηρεσιών με ειδικούς ψυχικής υγείας. Οι παρεχόμενες ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες υποβαθμίζονται εξαιτίας της συνεχούς μείωσης του προσωπικού, εμένες των αυξημένων αναγκών παιδοψυχιατρικής περίθαλψης, ιδιαίτερα μετά τις διαδοχικές κρίσεις που υπέστη η κοινωνία. Στο σύνολο, θα σας το πω και αυτό, θα σας το πω από τώρα. Χρειαζόμαστε για όλες τις δομές και υπηρεσίες, ανά την επικράτεια, με ανατύπο δομής, δηλαδή με κλινική, με κοινοτικό, με ξενώνα, με κινητή μονάδα, άμεση πρόσληψη 120 ατόμων. Είναι καταμετρημένο αυτό. Θέλουμε δομές για τη φροντίδα ευάλωτων πληθυσμών. Ανήλικοι, πρόσφυγες και μετανάστες, ασυνόδευτοι ή μη, με προβλήματα ψυχικής υγείας. Δημιουργείται η άμεση ανάγκη να αναπτυχθούν ξενώνες που θα στελεχωθούν από ειδικούς ψυχικής υγείας και διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές, καθώς και αντίστοιχες κινητές μονάδες για όσους δεν έχουν πρόσβαση. Για τους παραβατικούς εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας, μείζωνα ή ελάσσονα, χρειάζεται ζεύγος δομών, ξενώνας και κέντρο ημέρας, καθώς και ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου τον Ιούλιο του 2017, τον δουλέψαμε περίπου ένα χρόνο, που προβλέπει τη σύσταση των μονάδας μέρημνας νέων. Δεν εισήχθη, να γίνει νόμος. Για τις εισαγγελικές παραγγελίες, ωραία, για ψυχοκοινωνικά, χρειάζεται περισσότερα ζεύγη δομών, ξενώνων και κέντρο ημέρες, σχέδιο εναλλακτικών μορφών διαβίωσης, είτε επαγγελματική αναδοχή, είτε υιοθεσία, ή παραμονή σε δομές ημιανοιχτής διαβίωσης με μικρό αριθμό φιλοξενωμένων, για αποφυγή ιδρυματοποίησης και φαινομένων κακοποίησης. Έχετε τα τελευταία παραδείγματα, αλλά δεν είναι μόνο η Κιβωτός, είναι και άλλα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Έτσι, υπάρχουν και άλλες δομές τέτοιες.
σε άλλο επίπεδο. Ειδικοί πληθυσμοί. Σοβαρότατα ελλείμματα υπάρχουν σε δομές για κάλυψη αναγκών των παιδιών και φίβων με αυτισμό και νοητική υστέρηση. Με ή χωρίς ψυχιατρική νοσηρότητα. Βραχίες νοσηλίες, δομές για βραχία νοσηλεία, κέντρα ημέρας, μετάβαση από μία δομή σε άλλη. Υπάρχει διαδικασία γιατί μπορεί να κλείσει μία δομή και λες τι το κάνω το παιδί αυτή τη στιγμή που έχει στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος και ο γόνιος είναι σε πανικό. Χρειάζεται άμεσα μετά τη διάγνωση όμως, πρώτον, πρώιμη παρέμβαση, αρχίζουμε από τις μικρές ηλικίες. Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και θεραπευτική πλαισίωση και φροντίδα μετά το πέρας αυτής, προστατευμένη διαβίωση εργασίας, ιατρική φροντίδα. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί εθνικό κέντρο αναφοράς για τον αυτισμό. Σε επίπεδο δομών χρειάζεται να αναπτυχθούν άμεσα περισσότερα κέντρα ημέρας και οικοτροφία ανά γεωγραφική περιφέρεια. Να αναπτυχθεί ο θεσμός του άτυπου, δηλαδή από την οικογένεια, αλλά και του επαγγελματία φροντιστή. Για τον νόμο 4461, πράγματι θέλει να επανεξετάσουμε και λίγο τη σύσταση των τομεακών, να γίνουν πιο λιγομελείς, γιατί πρέπει να συγκροτηθούν, δεν λειτουργούν καθόλου μα καθόλου, οι τομεακές επιτροπές παιδιών και φίβων, ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων. Νέο τύπου υπηρεσίες που χρειαζόμαστε. Ομάδα παρέμβασης στην κρίση. Να υπάρξει στελέχος ειδικής ομάδας παιδοψυχιατρικής, δηλαδή θα υπάρχει αυτό, είναι πρόταση γενικότερη μέσα στο πρόγραμμά μας, είναι και με τους ενήλικες μαζί. Έτσι, να υπάρχουν παιδοψυχίατροι έτσι, μέσα στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα κοκκεψιπέ να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες παρέμβασης στην κρίση. Τώρα, τελευταία, έχουμε πολλά φαινόμενα κρίσης στην κοινότητα από εφήβους με ηλικία έναρξη στα 14 έτη. Δεν θα σας πω γιατί. Okay, έχουμε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και άλλα. Μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση να στελεχωθούν και εκεί με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. Παροχή υπηρεσιών ειδικών θεραπείων μέσα στα κουψουή και στα κοκκεψιπέ, στα κουψουή που έχουν παιδοψυχιατρικές, τι ακριβώς αποκατάσταση, λόγω έργου. Δημιουργία ενός τύπου ενδιάμεσων ξενώνων, δηλαδή μετανοσοκομιακών, προγράμματα ψυχολογικής στήριξης σε περιπτώσεις πανδημικής κρίσης, γενικευμένης κρίσης, καταστροφικού γεγονότος και πάλι λέγοντας, και βεβαίως της ενίσχυσης της εξαποστάσεως ψυχιατρικής φροντίδας. Θέλει ανάπτυξη νέων δομών με αριθμούς τώρα. Κέντρα ψυχικής υγείας και κοινωνικής ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων γύρω στα 8. Κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων 9. Κινητές μονάδες με κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων 7. Κέντρα ημέρας για αυτισμό 8. Ψυχιατρικά τμήματα παιδιών και εφήβων 6. Ξενώνες εφήβων 10. Οικοτροφία για άτομα με αυτισμό 15. Το 6 που βάζω εδώ είναι συν 4. 10. Δηλαδή ανά την επικράτεια. Προσέξτε το πρόβλημα εδώ ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι η ανισομερής κατανομή των δομών και των υπηρεσιών από την περιφέρεια. Δυτική Στερεά. Δυτική Μακεδονία, Κιλκής, Καβάλα και άλλες περιοχές δεν έχουν καν υπηρεσίες παιδιών και εφήβων. Στην Ισιωτική πάμε με ηρωικές ενέργειες. Εγώ εργάζομαι στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου και όταν ήμουν υποδιοικητής της ΥΠΕ θεσμοθέτησα και αναλάβαμε τη Λίμνο. Και μαζεύονται κάθε φορά που πάει ένας παιδοψυχίατρος 50 παιδιά να τα εξυπηρετήσουμε. Σας το λέω σαν παράδειγμα αυτό, γιατί να σας πω την αναγκαιότητα το τι συμβαίνει στην Ισιωτική Ελλάδα. Και υπηρεσίες βεβαίως, έτσι γύρω στις 28 υπηρεσίες που χρειάζονται να ενισχυθούν στις υφιστάμενες μονάδες. Για την πρόληψη, okay, αυτά είναι τα στάδια. Το καινούριο που βάζουμε εδώ, λέω ομάδες κύρους. Τι εννοούμε? Εννοούμε εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων, κοινωνικές υπηρεσίες, δήμη και περιφέρειες στην κοινότητα, εκεί που μένει το παιδί, ο έφηβος και η οικογένειά του. Δευτερογενής πρόληψη. Ανέφερα προηγουμένως, έγκαιρη παρέμβαση, συμψύχωση. Η δημόσια υγεία, τα είπε και ο τομεάρχης, έτσι. Και οι πρωτοβάθμια που χρειάζονται δίκτυο συνεργασίας εκτός των προγραμμάτων πρόληψης. Η συνεργασία πώς να είναι? Εν ανάγκη ο οικογενειακός γιατρός θα τόμει ή και ακόμα και παιδοψυχίατρος θα μπορούσε να κάνει part-time ιατρείο στο κέντρο υγείας για να εκπαιδεύσει, να ζυμώσει τους ανθρώπους, τους οργανικούς γιατρούς εκεί να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Γιατί τα λέω αυτά? Μία είναι η λέξη. Να μπει στην κουλτούρα μας το δίκτυο. Αν μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να φτιάξουμε δίκτυο, πολλά πράγματα επιλύονται. Και βάζω ότι πλέον χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο για αυτή την συνδιαμόρφωση των πολιτικών με την παιδεία. Τα διαβάζετε τώρα αναλυτικά προγράμματα δράσεων και μαθημάτων. Έτσι,
πρωτόκολλα συνεργασίας. Ήδη σε αρκετές δομές έχουμε περάσει το μήνυμα να συνεργάζονται οι παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες με τα ΚΕΔΑΣΥ. Έτσι. Ανάπτυξη πρωτοκόλων λοιπόν, γίνανε αυτά. Δικαιοσύνη. Πρέπει να την κάνουμε πιο φιλική. Και πρέπει να βοηθήσουμε τους αγγελείς. Αλλά και αυτοί να βοηθάνε εμάς βέβαια. Είπαμε για τα σπίτια του παιδιού το 2017. 4 να γίνουν στην αρχή. Ή 6, δεν θυμάμαι καλά. 2 λειτουργούν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Με ανθρώπους που πήγαν στην Αμερική και εκπαιδευτήκαν. Έτσι. Έπεσε χρήμα γι' αυτό. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά υπήρξαν άνθρωποι πράγματι. Πήγαν για 15-20 μέρες και εκπαιδευτήκαν. 2 λειτουργούν μόνο. Είναι για τη σεξουαλική κακοποίηση. Οικογενειακό δικαστήριο. Πόσο χρειάζεται το οικογενειακό δικαστήριο? Έχουμε σήμερα να λύσουμε θέματα υψηλής τάξης συγκρουσιακών διαζυγίων, στα οποία έχει μπει και το θέμα της συνεπιμέλειας, καθώς και το θέμα των συμπεριφορών γονεϊκής αποξένωσης. Κατάλογοι πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων. Πρέπει να φτιάξει μητρό. Δεν γίνεται, έλα εσύ όποτε μπορείς να συνδιατάξει εισαγγελέας. Κλείνω. Και ανάπτυξη δομών για παραβατικούς για τις μονάδες μέρημνας νέων. Σχεδόν έτσι. Είμαι στον χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, έρευνα. Έρευνα ποτέ δεν είχε. Έτσι θα το διαβάσω. Για τη διαμόρφωση των πολιτικών και των στρατηγικών σχεδιασμών στον χώρο της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, πρέπει να γίνουν επιδημιολογικές έρευνες και τεκμηριωμένες μελέτες ανά ειδική κατηγορία των ευάλωτων ομάδων και των ειδικών πληθυσμών και ανά γεωγραφική περιοχή, χρηματοδοτούμενες από το Υπουργείο Υγείας, αλλά απαιτείται η συνέργεια με άλλους θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς. Και δόξα τω Θεώ, μας ακούει ο κύριος Εφανής, μας ακούνε οι ομότιμοι που υπάρχουν εδώ, καθηγητές, υπάρχουν εκπρόσωποι των εταιριών. Πρέπει να κάνουμε σωστή επιδημιολογική έρευνα για τα θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σύντροφο Δημήτρη Μαγρυπλή και συντονιστή της ομάδας ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων. Με πρόταγμα λοιπόν την προτεραιότητα για ψυχική υγεία, πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση, θα περάσουμε στην οργάνωση των υπηρεσιών για ενήλικες στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Θα έρθει στο βήμα ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ψυχίατρος ενηλίκων, διευθυντής ΕΣΥ στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων. Καλημέρα από εμένα. Εγώ θα πάρω το νήμα από την παιδική και την εφηβική ηλικία να μιλήσω για τους ενήλικες. Θα ξεκινήσω με το ότι γνωρίζετε ότι το σύστημα ψυχικής υγείας για τους ενήλικες στην Ελλάδα είναι συγκροτημένο σε 37 τομείς σε όλη την περιφέρεια, και θα ξεκινήσω σε όλη την επικράτεια και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης οπωσδήποτε θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα είναι η πλήρης μετάβαση από το μοντέλο της ιδρυματικής περίθαλψης στην ολοκληρωμένη κοινωτική φροντίδα των ανθρώπων που έχουν αυτή την ανάγκη. Αυτό λοιπόν σίγουρα έχει κάνει σε άμεση σχέση με την αναβάθμιση των υπηρεσιών, και την ποιοτική και την ποσοτική, και βέβαια την λειτουργία μέσα σε την τομεοποιημένη λειτουργία, την ευθύνη των υπηρεσιών δηλαδή για έναν συγκεκριμένο πληθυσμό, και την ανάπτυξη ενός δικτύου παροχής φροντίδας στην κοινότητα. Λοιπόν, ναι, το 18 έχει ήδη γίνει αναφορά από και προηγουμένως. Φτιάχτηκε στο Υπουργείο ένα σχέδιο τομεοποιημένου σχεδιασμού, το οποίο κατέγραφε στην ουσία και για τους ενήλικες και για τα παιδιά εφήβους όλες τις υπάρχουσες και φυστάμενες υπηρεσίες, το προσωπικό που υπηρετούσε εκείνη την περίοδο, την ανάγκη ανατομέα, ανατύπο δομής των δημιουργίας νέων υπηρεσιών και τις ανάγκες επίσης για το προσωπικό το οποίο θα στελέχωνε και τις υφιστάμενες δομές που είχαν σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη στελέχωση και βέβαια τις νέες υπηρεσίες.
Αναφέρομαι εδώ με την έννοια κάποιων προτεραιοτήτων όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδιασμού, που είναι η προτεραιότητα τουλάχιστον να υπάρχουν εκεί που δεν υπάρχουν, να υπάρχουν σε όλους τους τομείς οι βασικές υπηρεσίες, και κατά την άποψή μας βασικές υπηρεσίες, μιλώντας για τους ενήλικες, αναμφισβήτητα θα είναι κλίνες νοσηλείας, θα είναι κοινοτικές υπηρεσίες, θα είναι στεγαστικές μονάδες αποκατάστασης και μονάδες προγράμματα εργασιακής επανένταξης των ανθρώπων. Επίσης, στην εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας μέσα στο δίκτυο, δηλαδή την ανάπτυξη δικτύου μέσα στον τομέα και διαδικτυακών διατομεακών συνεργασιών, και βέβαια την προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των αναγκών των σοβαρότερων παθήσεων, οι οποίες απαιτούν και πολύπλευρες παρεμβάσεις, απαιτούν συνεργασίες ανάμεσα σε υπηρεσίες, ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, σε φορείς από την κοινότητα, καθώς η φροντίδα των ανθρώπων αυτών πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Εδώ κάτι γίνεται όσον αφορά το... Όχι. Γιατί είναι τόσο μικρά τα γράμματα. Εντάξει. Οκ. Γιάννη, μπορείς να το ανοίξεις λίγο, να ανοίγει το κομμάτι αυτό. Δύσκολο το πλήθος. Υπάρχει και ο δαίμονας. Mm-hmm. Αυτό έτσι. Όχι πριν. Ζητώ συγγνώμη, πριν. Αυτό είναι ο δαίμονας. Μεγαλώνει έτσι. Όχι, πας στις διαφάνειες. Ζητάμε συγγνώμη, λίγο έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ο καλός δαίμον έχεις βάλει. Αυτό, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα μιλήσω ναι για αυτό το... Λοιπόν, οι ανάγκες για νέες υπηρεσίες, οι οποίες είχαν καταγραφεί στον τομεοποιημένο σχεδιασμό, περιλάμβαναν την δημιουργία ψυχιατρικών κλινικών. Συγκεκριμένα η πρόταση ήταν για 7 ψυχιατρικές κλινικές. Το σύστημα αυτή τη στιγμή και έτσι όπως δουλεύει, κυρίως το σύστημα της πρωτοβάθμιας κοινωτικής φροντίδας, φαίνεται να έχει ανάγκη ψυχιατρικών κλινών. 7 λοιπόν καινούργιες ψυχιατρικές κλινικές. Στο διάστημα το προηγούμενο δεν έχει δημιουργηθεί κάτι όσον αφορά τις κλίνες νοσηλείας για ενήλικες, απέναντίας η κλινική διπλής διάγνωση στο ΓΟΝΚ, στο Ογκολογικό Νοσοκομείο, στην ουσία δεν λειτουργεί, έτσι. Όπως επίσης και η κλινική αναφέρθηκε από τον τομέα στο Ποκράτιο Θεσσαλονίκης, λόγω της πανδημίας, για λόγους που είχαν να κάνουν με την πανδημία COVID, έχει κλείσει και δεν λειτουργεί επίσης. Η δημιουργία κέντρων ψυχικής υγείας, έτσι, οι ανάγκες όπως έβγαιναν μέσα από τον σχεδιασμό ήταν για 31 κάθε τύπου, και για ενήλικες και για παιδιά εφήβους, και συνδυασμό κέντρα ψυχικής υγείας ενηλίκων με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. Δημιουργία κίσπες στους 30 εφιστάμενους, δηλαδή να προσθεθούν 16 νέοι κίσπες για να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλους τους τομείς. Κέντρα ημέρας και κινητές μονάδες. Προβλεπόταν η δημιουργία 11 κινητών μονάδων στο σχεδιασμό, σε βοήθεια των υφιστάμενων 10 κινητών μονάδων, και βέβαια η λειτουργία προγραμμάτων που είχαν να κάνουν με την ενίσχυση των προγραμμάτων της ανάδοχης οικογένειας, μονάδες που είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση αναγκών για τους ενήλικες, μιλώντας ειδικών αναγκών για πληθυσμούς όπως είναι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, κυρίως οι άνθρωποι που πάσχουν από άνοια. Στον τομεοποιημένο σχεδιασμό επίσης ήταν και η πρόβλεψη σχετικά με τις προσλήψεις. Εδώ υπάρχει το μεγάλο ζήτημα
ζήτημα και το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Η πρόταση με τα στοιχεία τότε που υπήρχαν το 18 μιλούσε συνολικά τόσο για παιδιά ενήλικες πρότεινο, τόσο για παιδιά ενήλικες την πρόσληψη περίπου 3.800 προσλήψεων συνολικά, από τις οποίες γύρω στις 1.300 είχαν να κάνουν με την, σε ένα βάθος πενταετίας είχαν να κάνουν με την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών στις ήδη λειτουργούσες μονάδες και 2.500 για τις καινούργιες ανάγκες, τις καινούργιες δομές. Να θυμίσω, να επισημάνω ότι πρόκειται για προσωπικό το οποίο κατά το 85% τουλάχιστον είναι προσωπικό για τη στελέχωση μονάδων ΝΥΠΗ ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ, δηλαδή μονάδων του ΕΣΥ. Να προχωρήσω παρακάτω. Θες να το βάλουμε slide. Λοιπόν. Να ανοίξω λίγο να βλέπουμε μόνο τη διαφάνεια. Και εδώ είμαστε. Να φύγουν τα PowerPoint. Ωραία, τώρα θα σου βγει. Επίσης, εκείνο που προβλεπόταν η δημιουργία νέου τύπου δομών μέσα στο δίκτυο του τομέα και βλέπετε οι πρώτες κυρίως τουλάχιστον είναι οι μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση. Η πρόβλεψη ήταν για τη δημιουργία, μιλάω πάντα σε πάθος, πενταετίας 15 με 20 τέτοιων μονάδων. Έχει φανεί ότι οι έγκαιροι μονάδες τέτοιες με διακριτή λειτουργία σαφέστατα βελτιώνουν την έκβαση της πορείας στους ανθρώπους αυτούς στο βαθμό που προσφέρεται έγκαιρη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Το ζητούμενο είναι οι μονάδες αυτές να ενταχθούν μέσα στο δίκτυο, έτσι, και να μην λειτουργούν αποκομμένα, και μονάδες έγκαιρης παρέμβασης, ομάδες παρέμβασης στην κρίση, οι οποίες θα είναι ενσωματωμένες μέσα στις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Έτσι, δηλαδή κέντρα ψυχικής υγείας κατά βάση, αλλά ενδεχομένως σε κινητές μονάδες κέντρα ημέρας, προκειμένου να αντιμετωπίζεται η κρίση στο χώρο της κοινότητας και να, φυσικά, να αυξάνονται έτσι οι πιθανότητες και να αποφευχθεί η νοσηλεία, να αποφευχθεί ακόμα περισσότερο η ακούσια νοσηλεία, αλλά και να γίνει εν συνεχεία σωστά η παραπομπή στην κοινοτική μονάδα, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στη φροντίδα. Δημιουργία διάμεσων ξενώνων που καλύπτουν ανάγκες στη μετάβαση μετά την νοσηλεία και πριν την επιστροφή στην κοινότητα για μια ομάδα ασθενών. Η διεύρυνση και ενίσχυση των υπηρεσιών της φροντίδας κατοίκων για τους ψυχικά πάσχοντες. Έτσι, μια δράση η οποία προφανώς έχει να κάνει με τις κοινοτικές υπηρεσίες και με την δικτύωση και την συνεργασία με τους πόρους που υπάρχουν στην κοινότητα. Και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που είναι προσανατολισμένες σε ομάδες ευάλωτες, κοινωνικά και πολιτισμικά, πρόσφυγες, μετανάστες και άλλες ομάδες. Λοιπόν, το πρόβλημα το 2019 έτσι είχε εκπονηθεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την άνοια. Okay. Η άνοια, εντάξει, είναι λόγω του δημογραφικού προβλήματος, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, οι οποίες έχουν πολύπλευρες ανάγκες. Συνήθως υπάρχει συνοσηρότητα, δεν είναι μόνο το ζήτημα της φροντίδας, παρόλο που και η ψυχιατρική νοσηρότητα είναι αρκετά αυξημένη σε αυτή την ηλικία. Έτσι, κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα, χρήση αλκοόλ κλπ. Και η πρόβλεψη λοιπόν ήταν να επεκταθεί και να αναπτυχθούν τα ιατρία μνήμης, που είναι η έγκαιρη έτσι, παρέμβαση, και οι δομές, τα κέντρα ημέρας για την άνοια, για την αντιμετώπιση δηλαδή της διαταραχής, σε κάθε τομέα ψυχικής υγείας, παρόλο με την ανάπτυξη και άλλων μονάδων που θα αντιμετώπιζε και τις στεγαστικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών για φιλοξενία, οικοτροφία, για άνοια και για άνοια τελικού σταδίου. Η πρόταση στο σχεδιασμό ήταν για 12 κέντρα ημέρας και 18 οικοτροφία. Βέβαια, στο συγκεκριμένο θέμα, όπως και γενικότερα,
Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συνέργεια, η συνεργασία. Γι' αυτό συνέχεια επαναλαμβάνουμε δίκτυο και δίκτυο της ανάμεσα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων αυτών, παράλληλα με την συνεργασία με τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη βοήθεια στο σπίτι κλπ. Για τη φροντίδα των ανθρώπων αυτών. Στο σχέδιο δράσης βέβαια προβλεπόταν η ενίσχυση της έρευνας γύρω από την Άνοια, η δημιουργία παρατηρητήριου για την Άνοια και βέβαια η εκπαίδευση και επανακατάρτιση των επαγγελματιών υγείας στο συγκεκριμένο αντικείμενο και η κατάρτιση των φροντιστών, τόσο των άτυπων, δηλαδή συγγενικών συνήθως φροντιστών, όσο και των επαγγελματιών. Λοιπόν, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ξεκίνησε στη χώρα τα μέσα της δεκαετίας του 80 και το πρόσταγμα ήταν η μετάβαση από την ιδρυματικού τύπου φροντίδα. Ταυτίστηκε αρκετά με το ζήτημα του κλεισίματος των ψυχιατρικών νοσοκομείων και ήδη έχουν κλείσει τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας τα περισσότερα και απομένουν μόνο τα τρία, έτσι, δύο στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι η εγκατάλειψη δερματικής φροντίδας δεν έχει να κάνει μόνο με την παρουσία των ψυχιατρικών νοσοκομείων, των ψυχιατρίων, καθώς η ιδρυματική φροντίδα κανείς μπορεί να βρει έτσι και σε κοινότητα και σε κοινοτικές υπηρεσίες. Το βλέπουμε αυτό που έχουν να κάνουν με πάρα πολλούς παράγοντες και πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την χρηματοδότηση και με τη στελέχωση, σε κάποιο βαθμό και με την κουλτούρα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Έτσι λοιπόν η πρόταση σε σχέση με τα νοσοκομεία αυτά τα τρία που εναπομείναντα είναι για τον μετασχηματισμό τους σε νοσηλευτικές μονάδες, πολυδύναμες νοσηλευτικές μονάδες, όπου κάθε υπεροχή βέβαια θα είναι, έχουν την παροχή ψυχιατρικού τύπου υπηρεσιών. Παράλληλα όμως έτσι, θα περιλαμβάνεται στα οργανογράμματά τους ο τομέας της εξάρτησης. Θα είναι διαρθρωμένα τα οργανογράμματα σε ψυχιατρικούς τομείς, σε ψυχιατροδικαστικό τομέα. Έτσι, ένα νόμος ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια που έγινε το 2017 και αφορούσε τα μέτρα θεραπείας για τους ανθρώπους που έχουν ψυχικά ασθενείς που λόγω της νόσου έχουν εκτελέσει κάποιο ποινικό αδίκημα, που βλέπει μέσα την αλλαγή της αντιμετώπισης μέσα από τα μέτρα θεραπείας και προβλέπει βέβαια τη δημιουργία ειδικών ψυχιατρικών τμήματων. Ο πληθυσμός των ανθρώπων αυτών αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο στα τρία συγκεκριμένα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Είναι της τάξης περίπου κυμαίνεται των 110-120 ανθρώπων που είναι στο καθεστώς του άρθρου 69. Βέβαια υπάρχει αυτοτελή τμήματα, παθολογικός τομέας, εργαστηριακός τομέας, παθολογικός τομέας με νευρολογικό τμήμα, να πάρουν δηλαδή τα νοσοκομεία το χαρακτήρα νοσηλευτικής μονάδας πολυδύναμης, έτσι προκειμένου να έχουμε αυτό το μετασχηματισμό, τη μετάβαση. Και βέβαια είχε γίνει ήδη μια δουλειά πάνω σε αυτό στο διάστημα 15-19, το ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού, το οποίο δεν έχει κανένα χαρακτήρα αυτή τη στιγμή έτσι, νοσοκομείου, να οργανωθεί και να ενταχθεί στο ΕΣΥ. Ναι. Εντάξει, και ένα τελευταίο τότε να συντομεύω. Μείζον ζήτημα στην οργάνωση του συστήματος ψυχικής υγείας και της φροντίδας, που βοηθάει, τονίζει ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό της ολοκληρωμένης φροντίδας, είναι διασύνδεση ανάμεσα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον τομέα και τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έτσι, ξέρουμε όλοι, φαίνεται και στις έρευνες, ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές υποθεραπεύεται έτσι, ή δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η λειτουργική αντιστοίχηση στην πρότασή μας είναι ανάμεσα σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσα στον τομέα, έτσι, η διασύνδεση δηλαδή αυτή,
θα βοηθήσει προκειμένου και μέσα από την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και των οικογενειακών γιατρών, προκειμένου να έχουμε την έγκαιρη ανίχνευση και των σοβαρών ψυχιατρικών διαταραχών και των υπιότερων ψυχικών διαταραχών, όπου οι άνθρωποι αυτοί θα παίρνουν φροντίδα είτε μέσα σε ένα ιατρείο ψυχικής υγείας που θα υπάρχει στην μονάδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είτε θα παραπέμπονται στην ανάλογα στην μονάδα ψυχικής υγείας, ας την πω αναφοράς, έτσι, σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας, παραδείγματος χάρη, σε μια κινητή μονάδα. Ήδη εγγραφή φυσικά στον οικογενειακό γιατρό. Και να κλείσω με αφορμή το κομμάτι της διασύνδεσης ανάμεσα στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τις υπηρεσίες στο σύστημα της, στη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει, να το επαναλάβω μια ακόμη φορά, της δικτύωσης των υπηρεσιών μέσα στον τομέα. Αυτό προϋποθέτει οργάνωση, προϋποθέτει εποπτεία και προϋποθέτει αλλαγή κουλτούρας. Δηλαδή, επαρκή στελέχωση, επαρκή αριθμό υπηρεσιών, οργάνωση, εποπτεία από τις τομεακές επιστημονικές επιτροπές με τις εισηγήσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες φυσικά του κάθε τομέα, έτσι, και με την, πώς να πει κανείς, μέσα από το Περιφερικό Συμβούλιο της Παιδιτοψής της Υγειονομικής Περιφέρειας να γίνονται κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να υπάρχουν οι επαρκείς υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη φροντίδα στον τομέα των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Για την κουλτούρα είναι θέμα ετών, είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα έτσι, των επαγγελματιών. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα από τις μεγάλες πληγές, ίσως όχι μόνο στο σύστημα ψυχικής υγείας αλλά και γενικότερα υγείας, είναι το θέμα της παραπομπής των ανθρώπων από μια υπηρεσία σε μια άλλη και της διαδρομής, αν θέλετε, που ακολουθεί. Έχει κρίσιμη σημασία για τους ψυχικά ασθενείς, έτσι, η παρουσία του προσώπου αναφοράς, του προσώπου φροντίδας, έτσι, το οποίο θα μεριμνά, ώστε να μην χάνεται μέσα στο σύστημα ο άνθρωπος αυτός με τις δικές του ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο για αυτήν την αναλυτική, όσο προλάβαινε βέβαια να την παρουσιάσει. Και πρέπει να πω ότι ο Γιάννης μίλησε και για κουλτούρα και για ανάγκες, γιατί ήταν η ψυχή, ο πρόεδρος της Επιτροπής στην περίοδο της διακυβέρνησης, της μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης και Εφαρμογής του Σχεδίου 15-19. Άρα και γνωρίζει τις ανάγκες και έχει οραματιστεί μαζί με τους υπόλοιπους, γιατί αυτή η μόνιμη επιτροπή είχε 4 υποομάδες, και στην ομάδα όπως δουλεύουμε πάντα είναι ο άνθρωπος που θα φέρει το σημείο όπου όλοι θα συνεννοηθούμε και θα συνενέσουμε. Εμείς κλείνουμε τώρα την πρώτη ενότητα, ίσως να θέλετε να πείτε κάτι, σύντροφε, για την δημοκρατία ίσως, κάτι, μια κουβέντα. Και μετά θα περάσουμε στη δεύτερη ενότητα. Το Προεδρείο θα είναι ο εμβληματικός σύντροφος Δημήτρης Πλουμπίδης και ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής, και η συνάδελφος Αμαλία Γκόρου, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ, για να μιλήσουν για την, στο πλαίσιο της οικονομικής και θεσμικής ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Ο τίτλος είναι μεγαλύτερος, θα σας τα πούν αυτοί. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά τη δεύτερη ενότητα, παρακαλούμε πολύ, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η τρίτη ενότητα είναι οι παρεμβάσεις, η συμμετοχή όλων των προσκεκλημένων και βεβαίως το πολυτιμότερο που έχουμε να ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε κάτι για την δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή. Όπως είπε πολύ σωστά και η Κωνσταντίνα, η ουσία είναι μετά. Η προσπάθεια, όπως είπαμε, είναι να δείξουμε πώς αυτό που μας συγκροτεί όλους, το όραμα για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη ανθρώπινη ζωή, πώς εφαρμόζεται στη δουλειά μας, με ποιο τρόπο και πώς αυτό συνδέεται με συγκεκριμένα πρακτικά βήματα κάθε φορά, που δεν είναι ούτε απομονωμένα, ούτε γεννιούνται σαν παρθενογένεση. Σήμερα έχουν την ιστορία τους, χαράσουν την προοπτική, αλλά πάνω απ' όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα
αυτό που λέμε μιας δημοκρατικής συμμετοχής όλων. Δεν είναι κενός λόγος η δημοκρατία. Ξέρετε, με προκάλεσε η Κωνσταντίνα, δεν είχα σκοπό να το πω, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ που έκλεισε με αυτό ο Ανδρέας ο Ξανθός. Σήμερα η έννοια της δημοκρατίας έχει εξαφανιστεί από την καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει καν στο λόγο. Θυμηθείτε οι παλαιότεροι, όχι πολύ παλαιότεροι από εμάς, τη χρήση της έννοιας της δημοκρατίας στην καθημερινότητά μας. Στα δημοσιεύματα, στον τύπο, στην μεταξύ μας συζητήσεις, αυτά που κάναμε. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια σήμερα. Και είναι λογικό που δεν υπάρχει. Γιατί σήμερα ζούμε στην εποχή του ενός. Και ο ένας γεννάει παθολογία, σωματική και ψυχική. Λοιπόν, άρα ο διάλογος μετράει, γι' αυτό είμαστε και πολύ πιεστικοί και βιαστικοί. Να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των θέσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παρακαλούμε πολύ τον Δημήτρη και την Αμαλία να πάρουν το λόγο. Νομίζω ότι αφήνουμε μια ανάσα 2 λεπτών. Τα έχεις, τα έχεις εκεί, στον Παναγιώτη. Να, ναι, ωραία. Και του Νικού, ναι, και του Νικού. Και δικές σας δεν έχω, αν έχετε. Εγώ δεν έχω. Εντάξει, τις έχουμε όλες, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο τραπέζι, γιατί ήδη έχουμε μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το πρόγραμμα. Υπάρχουν 3 συν 1 πολύ σημαντικές εισηγήσεις. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τις εισηγήσεις, θα αναφερθώ σε 4 σημεία. Λοιπόν, το πρώτο σημείο είναι αυτό που το έχουμε ακούσει ήδη και από τον Ανδρέα Ξανθό και από τις προηγούμενες εισηγήσεις, δηλαδή οι πολύ μεγάλες ανεπάρκειες στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας. Υποστελέχωση, η οποία συνεχιζόμενη μπορεί να φτάσει σε σχεδόν αδυναμία λειτουργίας τους, και αυτό αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των λειπτών υπηρεσιών στη χώρα μας. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο είναι η τεχνολογική υποστήριξη των δημοσίων μονάδων για να τα αποκριθούν στις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η διαχείριση των ηλεκτρονικών φακέλων με όλες τις εγγυήσεις για τη μέγιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων, την υποστήριξη της ηλεκτρονικής δεδογράφησης και της ιατρικής, εξαιρετικά σημαντικά θέματα για το μέλλον. Το τρίτο θέμα, το οποίο επίσης έχει εξίσου τονιστεί, είναι το θέμα της έλλειψης συντονισμού και δικτύωσης των τομεοποιημένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η κάλυψη αυτής της κεντρικής ανεπάρκειας του συστήματος παροχής υπηρεσιών ξεκίνησε με τον νόμο 4461 του 2017, ο οποίος θέλει συμπλήρωση και κυρίως λειτουργική εφαρμογή, και για να μπορέσει όλο το σύστημα της τομεοποιημένης ψυχιατρικής φροντίδας να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό γιατί τα τελευταία χρόνια όλες οι καινούργιες εξειδικευμένες μονάδες που έχουν γίνει ή θα γίνουν ανατίθενται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΑΜΚΕ. Άρα είναι κεντρική σημασία η συλλειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων για να μπορέσει να παράγει ένα αποτέλεσμα ικανό για όλους. Θα έχω και ένα τέταρτο σημείο. Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα και τη βασική φροντίδα στην ψυχική υγεία, ένα μέρος από αυτή τη φροντίδα καλύπτεται από τα ιδιωτικά γιατρία.
Από 1η Ιουλίου του 2022 καταργήθηκε η δυνατότητα που έδινε ο νόμος 4368 του 16 αυτή η φροντίδα να γίνεται και σε ιδιωτικά γιατρία. Και αυτό είναι ένα χτύπημα στη βασική φροντίδα του κόσμου. Αλλά να μην μακρηγορώ, παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο Γιώργος Γιαννόπουλος που θα μας μιλήσει για τη θεσμική ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρυθμίσης και το σχετικό οικονομικό σχεδιασμό. Γιάννη, ο Γιάννης που είναι, Γιάννη, βοήθησε με λίγο να πούμε στο... Από πού και... Γιάννοπλος, έτσι. Να βάλουμε και την προβολή παρουσίασης. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, το πας με τα βελάκια. Ναι, ναι, οκ. Okay. Okay. Καλημέρα και από μένα. Ο ρόλος ο δικός μου θα είναι να μιλήσω για την χρηματοδοτική και θεσμική υποστήριξη όσων ακούσατε προηγουμένως από τους ομιλητές της πρώτης ενότητας. Και θα ξεκινήσω από τη χρηματοδότηση, θεωρώντας ότι είναι πια κοινή αφετηρία όλων μας, ότι η σύσταση του ΠΟΗ για χρηματοδότηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τουλάχιστον 5% του συνόλου των δημόσιων δαπανών υγείας σε όλο τον κόσμο και με την ευθύνη κάθε κράτους είναι μια κοινή αφετηρία την οποία όλοι πρέπει να ξεκινήσουμε και την παίρνουμε ως βάση του σχεδιασμού μας. Στην Ελλάδα η δαπάνη για την ψυχική υγεία υπολογίζεται με τα στοιχεία του 20 ότι είναι γύρω στα 470 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα σύνολο 9,5 περίπου δις δημόσιας υγειονομικής δαπάνης, είναι κάτι λιγότερο από 5%, όμως πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι η συνολική δημόσια υγειονομική δαπάνη στην Ελλάδα είναι χαμηλή, αρκετά χαμηλότερη από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δαπάνη για την ψυχική υγεία θα, όπως ξέρουμε όλοι, συγκροτείται από τους εθνικούς πόρους και από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, θεωρώντας εδώ ότι για δεύτερη προγραμματική περίοδο είναι πολύ αρνητικό το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί τομεακό πρόγραμμα υγείας με αποτέλεσμα οι όποιες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την υγεία συνολικά και για την ψυχική υγεία ίσως από το ΕΣΠΑ να διοχετεύονται μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων ή μέσω της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, που κατά την άποψή μου πιστεύω ότι αυτό ήταν και ένας σοβαρός παράγοντας για την πολύ χαμηλή απορροφητικότητα πόρων ΕΣΠΑ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς και με τις συστάσεις του ΠΟΗ αλλά και με τη δική μας στρατηγική για την προτεραιότητα στην ψυχική υγεία, δεσμευόμαστε προγραμματικά ότι στο τέλος της τετραετίας της κυβερνητικής, μιας ενδεχόμενης κυβερνητικής θητείας στην οποία θα συμμετέχει το κόμμα μας, η δαπάνη για την ψυχική υγεία θα πρέπει να ξεπεράσει η ετήσια δαπάνη τα 600 εκατομμύρια ευρώ, σε συνδυασμό βέβαια και με την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, δεσμευόμαστε να ανασχεδιαστεί και να συμπεριλάβει έτσι γενναίες χρηματοδοτήσεις στο πεδίο της έρευνας. Θυμίζω εδώ ότι η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι για σύγκληση για τη συνολική δαπάνη υγείας, δημόσια δαπάνη, στο 7% του ΑΕΠ,
όπως είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα οποία 2 δις τουλάχιστον από αυτή την αύξηση θα κατευθυνθούν στην αναβάθμιση, τη μισθολογική αναβάθμιση του προσωπικού, θεωρώντας ότι αυτή η μισθολογική αναβάθμιση θα είναι και ένα κίνητρο προσέλκυσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας, όπως θα είναι για όλο το ΕΣΥ, αλλά και κυρίως για επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο δημόσιο σύστημα. Ταυτόχρονα θα πρέπει ίσως να πω και κάτι το οποίο δεν είναι στη διαφάνεια, ότι πέρα από τις δαπάνες υγείας, θα πρέπει στον προγραμματισμό διαμόρφωσης του κοινωνικού προϋπολογισμού να συμπεριληφθεί, ας το πω έτσι σχηματικά, η άνοδος στην επιφάνεια όλης αυτής της απλήρωτης εργασίας που γίνεται από τους άτυπους φροντιστές. Συνεχίζοντας τα περί χρηματοδότησης, θα έλεγα ότι μέσα στις δικές μας, στη δική μας στρατηγικές επιλογές είναι ότι η αύξηση αυτή την οποία προβλέπουμε για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα αφορά κυρίως στη στελέχωση των υφιστάμενων δομών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στη στελέχωση των δομών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που σχεδιάζεται να δημιουργηθούν σε συνδυασμό και με την χρηματοδότηση των υποδομών και η χρηματοδότηση δημιουργίας νέων στεγαστικών και ανοιχτών δομών από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπολογίζεται ότι για τα 2 πρώτα, δηλαδή για τη στελέχωση των δημόσιων δομών, θα πρέπει η αύξηση αυτή να έχει φτάσει στα 60 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Όλο κάνω λάθος. Λοιπόν, το τελευταίο σημείο στο οποίο ήθελα να σταθώ σχετικά με τη χρηματοδότηση είναι ότι κατά τη δική μας, έτσι, σύμφωνα με τις δικές μας επιλογές, θα πρέπει μέσα από την κατανομή της αυξημένης χρηματοδότησης να γίνει ένα μικρό ανακάτεμα του μείγματος χρηματοδότησης υπέρ των δημόσιων δομών, το οποίο όμως θα αποτυπωθεί με συγκεκριμένες, ας πούμε, κινήσεις που θα αφορούν αφενός μεν στην αύξηση των νοσοκομειακών κλινών, στην αύξηση του αριθμού των πρωτοβάθμιων κοινοτικών δομών για ενηλίκους και παιδιά εφήβους, στην άρση της αποκλειστικότητας που δυστυχώς υπάρχει σήμερα για την ανάθεση αυτών των νέων τύπου υπηρεσιών μόνο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είναι και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όχι μόνο μη κερδοσκοπικού, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος των δημόσιων δομών σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια πανεπιστημιακή κλινική δεν μπορεί να ιδρύσει μονάδα έγκαιρης παρέμβασης εάν δεν συνεργαστεί με ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αυτό σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε από την παρούσα κυβέρνηση. Η ενσωμάτωση υπηρεσιών ειδικής αγωγής στις δημόσιες πρωτοβάθμιες δομές και στα ΚΕΦΙΑΠ και η προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία των δημόσιων δομών και στα πεδία της άνοιας και του αυτισμού. Προφανώς βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε να υιοθετούμε αυτή την άποψη ότι ο ρόλος των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και την ΕΚΕΨΙΕ είναι καθοριστικός και βέβαια μιλώντας για ανακάτεμα της πίτας εννοείται ότι και η χρηματοδότηση προς αυτούς τους φορείς θα είναι αυξημένη σε σύγκριση με τα ποσά τα οποία δαπανώνται σήμερα, μάλλον προβλέπονται σήμερα τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Περνάμε τώρα στην θεσμική και διοικητική αναδιοργάνωση. Αξίζει νομίζω να αναφερθούμε για άλλη μια φορά στο θεσμικό αποτύπωμα της περίοδου 15-19.
Η εκκίνηση έγινε με το 44-61 που επιχείρησε να αποκεντρώσει και να εμπλέξει σημαντικά όλους τους εμπλεκόμενους με την ψυχική υγεία σε τοπικό επίπεδο για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση υλοποίησης των σχεδίων και την προστασία των δικαιωμάτων. Η νομοθετική ολοκλήρωση της τομεοποίησης που αναφέρθηκαν και άλλοι πριν και το πόρισμα αυτό, το οποίο στην ουσία, αυτό το πόρισμα του τομειοποιημένου σχεδιασμού, στην ουσία ήταν ένα υλικό προς διαβούλευση με τις τοπικές επιτροπές και τα παιδιτόψη. Βέβαια, δεν προλάβαν να συγκροτηθούν όλοι αυτοί οι φορείς του 44-61, με αποτέλεσμα αυτό να συζητηθεί μόνο σε ένα κεντρικό επίπεδο, σε πρώτη φάση και να τεθεί στη υπόψη της μόνιμης επιτροπής που επίσης δημιουργήθηκε τότε στο Υπουργείο για την παρακολούθηση του σχεδιασμού αυτού και τις προτάσεις πάνω σε τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές. Να ρίξω και εδώ το καρφί μου ότι αυτή η επιτροπή, εφόσον εισηγείται στο Υπουργείο, στην πολιτική ηγεσία, δεν μπορεί να έχει πρόεδρο κάποιο μέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, όπως δυστυχώς γίνεται σήμερα. Τι προγραμματίζεται με βάση αυτά τις εμπειρίες από τις προσπάθειες εφαρμογής των θεσμικών παρεμβάσεων που ανέφερα προηγουμένως. Αναφέρθηκαν και άλλοι στην ανάγκη διορθωτικών κινήσεων για την πλήρη εφαρμογή του 44-61. Κυρίως θέλουμε να μειώσουμε τα επίπεδα διαδικασιών αρχαιρεσιών, μειώνοντας τα μέλη σε 7, χωρίς να αλλοιώνεται όμως η λογική της αντιπροσωπευτικότητας, και να αφαιρέσουμε όσο δυνατόν τα επίπεδα αρχαιρεσιών στη συγκρότηση των Συμβουλίων των Παιδιτόψη, δίνοντας μια μορφή εκπροσώπησης από τις τοπικές επιτροπές κυρίως. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι η δημιουργία αυτοτελών διευθύνσεων ψυχικής υγείας της ΥΠΕ, που θέλουμε να τις κάνουμε 9 αντί για 7, που εδώ θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόμα, ότι σε συνδυασμό με την πρότασή μας, με το σχέδιό μας για δημιουργία διευθύνσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν υπάρχουν σήμερα στη ΥΠΕ, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα μπορέσει μέσα από αυτή τη διαδικασία και την ενεργό συμμετοχή των διευθύνσεων αυτών στο Συμβούλιο της Παιδιτόψης, που προεδρεύονται από τον Υπεάρχη, όπως ξέρετε, θα μπορέσουν να ενισχυθεί και θεσμικά αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, οι συνέργειες με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Και μιλώντας για συνέργειες, να πω ότι είναι στο σχέδιό μας να η ευθύνη του συντονισμού αυτών των διατομιακών δράσεων σε επίπεδο κοινότητας, στο μεγαλύτερο μέρος που αφορά τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, αυτισμού και άνοιας, θα είναι στην ευθύνη ακριβώς αυτών των τομεακών επιτροπών του 44-61, έτσι όπως θέλουμε να δημορφωθούμε βάσει αυτές τις διορθωτικές κινήσεις που είπα προηγουμένως. Άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες σχεδιάζουμε, είναι με δεδομένο ότι θεωρούμε, όπως είπε και ο Δημήτρης ο Μπαγρυπλής πριν, ότι οι πρωτοβάθμιες κοινωνικές δομές ψυχικής υγείας είναι ο κόμβος από τον οποίο δημιουργούνται οι ακτίνες του δικτύου σε ένα επίπεδο τομέα περιοχής, τέλος πάντων, και όχι να είναι παραρτήματα νοσοκομειακών υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει ως στρατηγική επιλογή τη διοικητική υπαγωγή τουλάχιστον όσων νέων πρωτοβάθμιων δομών ψυχικής υγείας δημιουργηθούν στη ΣΥΠΕ ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες, και τη σταδιακή υπαγωγή και των ήδη υφιστάμενων σε αυτό. Τέλος, προτείνουμε την δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Συντονισμού, θα τα ακούσετε τον Παναγιώτη Βουτυράκο αυτά,
πώς δηλαδή αυτές οι συνέργειες οι διατομιακές θα συντονίζονται σε κεντρικό επίπεδο, και όλα αυτά είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη θεσμική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ. Και η τελευταία, η προτελευταία δεσπάν διαφάνεια αφορά σε άλλα συμπληρωματικά μέτρα που είναι ο μηχανισμός, ο μόνιμος μηχανισμός αξιολόγησης των υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός φορέα κεντρικού που αφορά την αξιοποίηση δεδομένων και την αξιολόγηση των τεχνολογιών και ποιότητας των υπηρεσιών. Όσον αφορά την αξιολόγηση, η διαδικασία θα πρέπει να είναι αφενός μεν η διαμόρφωση των εργαλείων αξιολόγησης και του Μητρώου εξωτερικών αξιολογητών, ώστε να ξεκινήσει η αξιολόγηση και σε επίπεδο τομέα και ανατύπου δομής, με προτεραιότητα θα έλεγα την αξιολόγηση της ποιότητας που, υπηρεσιών που παρέχονται από τις ιδιωτικές κλινικές. Ένα άλλο πεδίο βέβαια θα είναι όλα τα σχέδια και έργα που προγραμματίζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υγεία, θα πρέπει να μπολιάσουν και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας όσον αφορά και την αναβάθμιση της συλλογής των δεδομένων από το BI, τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων στον ατομικό φάκελο και το σύστημα ηλεκτρονικής ταχογράφησης, τα μητρώα, τις πλατφόρμες μετάβασης, την ψηφιακή υποστήριξη των προγραμμάτων εργασιακής επανένταξης και συνεργειών κοινοτικής ολοκληρωμένης φροντίδας, θεωρώντας ότι και τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει, πέραν οτιδήποτε άλλο, να στηρίζονται και στα συμπεράσματα των αξιολογήσεων. Δεν αναφέρομαι στην τηλεψυχιατρική, γιατί ήδη ακούστηκε και εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάποιο πιλωτικά προγράμματα που τρέχουν, και ο στόχος θα πρέπει βέβαια να είναι να διευρυνθούν σε μια ευρύτερη κλίμακα. Και κλείνω με την τελευταία διαφάνεια λέγοντας ότι και οι χρηματοδοτικές και οι διοικητικές παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι για ένα κόμμα της αριστεράς ότι υπαγορεύονται και από την αξιακή αφετηρία της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, αλλά και από τη στρατηγική επιδίωξη να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε ακάλυπτες ανάγκες από την οπτική των λειπτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την κεντρική εισήγηση του Γιώργου Γιαννόπουλου. Θα συνεχίσουμε με την εισήγηση του Νίκου Μαρκέτου για την ακούσια νοσηλεία. Μέχρι να έρθει στο βήμα ο Νίκος, θα ήθελα να τονίσω ότι η ακούσια νοσηλεία λειτουργεί εκτός τρομεοποίησης και είναι ένα από τα προβλήματά της που ανεβάζει τα ποσοστά, ότι στην Αττική έχουμε ποσοστά που αγγίζουν ή ξεπερνάνε το 60%, γιατί δέχεται και από άλλες περιοχές της χώρας. Αλλού όπου λειτουργεί η κοινοτική ψυχιατρική τα ποσοστά είναι πολύ καλύτερα, και θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του νομού Εύρου, όπου είναι κοντά στο 22%, αλλά εκεί έχουμε ένα πλούσιο δίκτυο και κοινοτικών μονάδων και κινητών μονάδων. Και αυτό μας δείχνει τον δρόμο. Νίκο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας. Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις παράδοξες και δύσκολες στη ψυχιατρική. Εκεί όπου ο νόμος επεμβαίνει και κάποιοι άλλοι αναλαμβάνουν να φροντίσουν για τους πάσχοντες, γιατί εξαιτίας της πάθησής τους δεν μπορούν να επιληφθούν για το καλό τους και να φροντίσουν για τα συμφέροντά τους. Έτσι λοιπόν εγώ θα αναπτύξω το θέμα της ακούσιας νοσηλείας, όπως επίσης υπάρχει και το θέμα της δικαστικής συμπαράστασης που θα αναπτύξει η Αμαλία Εγκόρου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η αναγκαστική νοσηλεία και θεραπεία θέτει σοβαρά ηθικά, δεοντολογικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
ενέχει το ενδεχόμενο της βίας, απομακρύνει τον πάσχοντα από τον κοινωνικό περιβάλλον και του στερεί συνταγματικές ελευθερίες και δικαιώματα. Η μεταχείριση των ασθενών σε συνθήκες ακούσιας νοσηλείας και θεραπείας είναι ευθέως ανάλογη με τη δημοκρατικότητα του συστήματος, όπως επίσης και με τον πολιτισμό μας. Είναι αποδεδειγμένο από ιστορική εμπειρία ότι σε αυταρχικά καθεστώτα περιστέλλονται τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων και αυξάνουν οι αυθαιρεσίες. Σήμερα τα μεγάλα ποσοστά των ακουσίων νοσηλιών, 50% επί των εισαγωγών, σε σχέση με το τι ισχύει στην Ευρώπη που είναι γύρω στο 7-8%, δείχνει τις παθογένειες του συστήματος. Δείχνει όλες αυτές τις ανεπάρκειες στις οποίες αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ανεπάρκεια κοινωνικών δομών, ελλείψεις σε προσωπικό, ανυπαρξία ομάδων και δεξιοτήτων για παρεμβάσεις στη κρίση, έλλειψη θεραπευτικής συνέχειας και αυτός ο κατακαιρματισμός των υπηρεσιών που δεν μπορούν να συγκροτηθούν σε δίκτυο. Να πω εδώ ότι πάρθηκε μια απόφαση το 2020, μια υπουργική απόφαση που παραχωρούσε την ακούσια νοσηλεία και σε ιδιωτικές κλινικές. Ήταν μια εκκρεμότητα που ήταν από το νόμο του 1992 που έλεγε ότι με υπουργική απόφαση κάποτε θα ρυθμιζόταν αυτό το θέμα. Πάρθηκε λοιπόν το 2020 και όριζε την νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές. Να πω εδώ ότι η θέση μας είναι ότι η ακούσια νοσηλεία θα πρέπει να γίνεται σε δημόσιο νοσοκομείο. Γιατί πρόκειται για μια κατάσταση στέρησης ελευθερίας, στέρησης συνταγματικών δικαιωμάτων και αυτό θα πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους. Ή έστω κι αν ακόμα στην περίπτωση που θα υπάρχει αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν πολλοί έλεγχοι από τις Επιτροπές Δικαιωμάτων των Ασθενών βάσει του 4461 του 17, έτσι. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ο 2071 του 92. Η εφαρμογή στη πράξη ακυρώνει το πνεύμα του νόμου, καθώς στη πράξη δεν προστατεύει τα δικαιώματα του λήπτη. Αυτός ο νόμος είχε στοιχεία νήξης για προστασία δικαιωμάτων του λήπτη. Όντως είχε, αλλά στη πράξη δεν προστατεύει. Μετά από 30 χρόνια εμπειρία βλέπουμε ότι οι νομικές διαδικασίες είναι κενό γράμμα σχεδόν, ενώ υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται, δεν έχει δικαίωμα ή τουλάχιστον έχει πάρα πολλά εμπόδια να παρασταθεί ο πάσχων στα δικαστήρια, να έχει νομική εκπροσώπηση κλπ. Πάρα πολλές αποφάσεις του Αρείου Πάγου πάρθηκαν έτσι ώστε να εξειδικεύει θέματα του νόμου 2071, αρκεί να σας πω από την εμπειρία μου ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια ο ασθενής ούτε καν ενημερωνόταν για τα δικαιώματά του κατά την εισαγωγή. Η μεταφορά στο νοσοκομείο καθώς και οι συνθήκες λειτουργίας, ο νόμος έλεγε ότι θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ακούσιας περίθαλψης να υπάρχει σεβασμός στη προσωπικότητα του ασθενή και στην αξιοπρέπειά του. Στη πράξη αυτό δεν υλοποιήθηκε. Γνωρίζουμε έτσι πώς γίνεται η μεταφορά. Ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ την κοινή γνώμη και ήταν και ένα θέμα το οποίο και η παρούσα κυβέρνηση έφερε κάποια ρύθμιση, έτσι, όσον αφορά τη μεταφορά, καθώς επίσης και οι συνθήκες νοσηλείας. Τα κατασταλτικά μέτρα που παίρνονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας όταν υπάρχει διέγερση, όταν υπάρχει κάποιος λόγος. Όλα αυτά δεν υφίστανται, δεν είναι υπό κάποιο έλεγχο και υπό κάποιους κανόνες που να ορίζει σαφώς ένας νόμος. Έτσι λοιπόν, άφηνε περιθώρια ο 2071 παρά τα σκαλάς προθέσεις για αυθαιρεσίες.
Επίσης, καθιστά την ακούσια νοσηλεία υπόθεση του νοσοκομείου χωρίς την εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος ανέπτυξε όλο αυτό, την επιστημολογία της κοινωτικής περίθαλψης και της μεταρρύθμισης. Δεν είναι μόνο οργανικό θέμα, δεν είναι μόνο υπόθεση φαρμάκων, να το πω έτσι, η προσέγγιση αυτή η κοινωτική. Και επίσης δεν υπήρχε πρόβλεψη για την περίθαλψη των ανηλίκων, με αποτέλεσμα να εισάγονται έφηβοι σε μονάδες ενηλίκων που ήταν τελείως ακατάλληλοι και τραυματικές. Για ένα προοδευτικό θεσμικό πλαίσιο την ακούσια περίθαλψη. Να μου πούμε για τον χρόνο. Ένας προοδευτικός νόμος για την ακούσια περίθαλψη θα πρέπει να είναι σε εναρμόνιση με ένα άλλο όραμα για τη ψυχική υγεία, όπως φαίνεται και από τις θέσεις που αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα. Να εισάγει την ακούσια περίθαλψη στο πνεύμα της κοινωτικής ψυχιατρικής. Θα πρέπει πρωτίστως να βάζει υποχρεώσεις στη πολιτεία και τους επλεγόμενους επαγγελματίες και να διασφαλίζει δικαιώματα για τους λήπτες. Δηλαδή αναγκαστικός, όχι μόνο για τον πάσχοντα, αναγκαστικός και για την πολιτεία. Αρχές. Αυτός ο νόμος θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος με όλες τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, να συμπεριλαμβάνεται ενότητα που να τεκμηριώνει ότι είναι συμβατός με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Να περιορίζεται στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται ότι η θεραπεία αναμένεται να ωφελήσει τον ασθενή και όχι σε άλλους λόγους. Η βίαιη συμπεριφορά να συνεκτιμάται στα πλαίσια των θεραπευτικών αυτών παρεμβάσεων. Δηλαδή, κυρίως έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πάθηση, έτσι, και όχι την επικινδυνότητα. Η θεραπεία να παρέχεται στα λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον και όσο πιο κοντά στο τόπο διαμονής του πάσχοντα. Να διασφαλίζει τα νομικά δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των μελών της οικογένειας και των άλλων φροντιστών. Να προβλέπει την πρόσβαση στη περίθαλψη στη κοινότητα. Βασικά σημεία. Η δυνατότητα της εκούσιας φροντίδας και θεραπείας θα πρέπει πάντα να εξετάζεται πριν από την προσφυγή στην υποτονόμο θεραπεία. Να είναι πολύ συγκεκριμένος ο νόμος που να τεκμηριώνεται ότι εξαντλήθηκε κάθε μέσον πριν φτάσουμε στην αναγκαστική νοσηλεία, στην αναγκαστική περίθαλψη. Η ακούσια περίθαλψη να γίνεται όταν αιτιολογημένα αναμένεται θεραπευτικό αποτέλεσμα. Εδώ θα πρέπει να ορίζονται σαφώς συγκεκριμένες καταστάσεις, περιπτώσεις, παθήσεις που δεν συνίσταται η αναγκαστική νοσηλεία. Απαλήφεται η έννοια της επικινδυνότητας ως προϋπόθεσης για την επιβολή της ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης. Ο ασθενής πρέπει να λαμβάνει θεραπεία ως το δυνατόν πιο κοντά στο τόπο κατοικίας του. Αποσυνδέεται η απαίτηση για συμμόρφωση στη θεραπεία με την υποχρεωτική παραμονή στο νοσοκομείο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται αυστηρά με θεραπευτικά κριτήρια. Η νοσηλεία να γίνεται σε δημόσια νοσοκομεία. Ενδυνάμωση της άσκησης των δικαιωμάτων του λήπτη μέσω της ουσιαστικής ενημέρωσής του για τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας και με αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου. Γενικά δηλαδή περισσότερες νομικές εγγυήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα που έχει ο λήπτης. Διευκόλυνση κιόλας στο λήπτη, έτσι ώστε να μπορεί να παρίσταται κατά τη διαδικασία που αποφασίζεται η ακούσια νοσηλεία του. Συζητήθηκε έτσι αν μπορεί να υπάρχει ειδικό τμήμα των δικαστηρίων που να επιλαμβάνεται αυτές τις υποθέσεις ή να μπορεί να διεξάγεται η διαδικασία μέσα σε ένα νοσοκομείο, έτσι ώστε να μπορεί να είναι εύκολο για τον λήπτη να παραστεί. Διατάξεις για την αξιοπρεπή μεταφορά του ασθενή στο νοσοκομείο. Ειδικό τμήμα του ΕΚΑΒ για υποστήριξη της ψυχικής υγείας με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και εκπαιδευμένους νοσηλευτές. Πρόβλεψη για ειδική ρύθμιση για ανηλίκους.
που φέρονται ότι χρήζουν ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη. Όχι πια μαζί με τους ενήλικες. Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις συνθήκες επιβολής περιοριστικών και κατασταλτικών μέτρων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Γνωρίζουμε, έτσι να πω, ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μπορεί να καταφύγουν στην καθήλωση. Τελειώνω. Στην καθήλωση, σε βία μέτρα. Όλα αυτά θα γίνονται υπό έλεγχο και αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα. Πρόβλεψη για τη φροντίδα μετά τη λήξη της αναγκαστικής θεραπείας. Και τέλος, βασικό θεμέλιο, έτσι, για να μπορέσει να υλοποιηθεί και να γίνει πράξη ο νόμος, γιατί αυτός ο νόμος μπορεί να πούνε κάποιοι, αυτό το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να πούνε κάποιοι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ένα νομικό πλαίσιο... πρέπει να ταιριάζει, να ισορροπεί και την πραγματικότητα, αλλά και ένα όραμα προς τα που θέλουμε να πάμε. Έτσι λοιπόν, απαραίτητο στοιχείο για να γίνει πράξη, να υλοποιηθεί αυτό το νομικό πλαίσιο, θα είναι οι μονάδες, οι υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και παρέμβαση στη κρίση. Αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές σε αυτό, δεν θα πω περισσότερα. Μέρος όμως του έργου τους θα είναι να συμμετέχουν στις διαδικασίες έτσι κατά τη διάρκεια ή και μετά την παρέμβαση του νόμου και την αναγκαστική περίθαλψη. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη σου εισήγηση. Περνάω την Προεδρία στην Αμαλία Γκόρου, η οποία όμως θα μας παρουσιάσει και μια εισήγηση για το θέμα της δικαστικής συμπαράστασης. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομη. Έτσι. Θυμίζω ότι η δικαστική συμπαράσταση προβλέπεται από τον αστικό κώδικα, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος, λέει ο νόμος, για λόγους ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας, δεν μπορεί να φροντίσει τις υποθέσεις του, τίθεται σε δικαστική συμπαράσταση και αντί αυτού αποφασίζει κάποιος άλλος, εν μέρη ή εν όλο. Στην ομάδα ψυχικής υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μας απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της δικαστικής συμπαράστασης, τόσο ως προς τον τρόπο που ασκείται στη χώρα, όσο και για εκείνη την ομάδα των ανθρώπων που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον ή το περιβάλλον τους δεν είναι σε θέση να αναλάβει την εκπροσώπησή τους. Θα πρέπει εδώ να πούμε και να αναγνωρίσουμε ότι βασικός υποστηρικτής της δουλειάς της ομάδας μας ήταν ο νομικός, ο Ευθύης ο Φυτράκης, ο οποίος είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Φαντάζομαι ότι στην πορεία θα κάνει και ο ίδιος μια παρέμβαση. Έτσι, γιατί η δικαστική συμπαράσταση είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα που έχει νομικές, ιατρικές, κοινωνικές και δικαιωματικές εκφάνσεις. Τι γνωρίζαμε από την εφαρμογή μέχρι τότε? Ότι η χώρα αναμόρφωσε το σύστημα με το νόμο 2447 του 1996 και το έθεσε σε σύγχρονες βάσεις, όπως η προστασία της προσωπικότητας, η εξασφάλιση της αυτοδιάθεσης, το συμφέρον του πάσχοντος, η κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της δικαστικής συμπαράστασης στη ζωή του ανθρώπου, έναντι του παλιότερου συστήματος που είχαμε της δικαστικής αντίληψης. Εισήγαγε δίπλα στο δικαστικό συμπαραστάτη και ένα τριμελές εποπτικό συμβούλιο. Για την υποστήριξη της δικαστικής συμπαράστασης προέβλεψε δύο δομές υποστήριξης: την ειδική κοινωνική υπηρεσία σε κάθε πρωτοδικείο, με ευθύνες διενέργειας κοινωνικής έρευνας και αντίστοιχα κατάθεσης έκθεσής της στο δικαστήριο, όπως επίσης της εποπτείας και του ελέγχου της δικαστικής συμπαράστασης. Και επίσης, η δεύτερη δομή, ειδικές υπηρεσίες για τη δικαστική συμπαράσταση. Από όπου πιθανά να μπορούσαμε να έχουμε και δικαστικούς συμπαραστάτες για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα από την πλευρά του οικογενειακού υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος. Καθώς αυτές οι δύο δομές υποστήριξης, δηλαδή η ειδική κοινωνική υπηρεσία και οι ειδικές υπηρεσίες για αυτό το σκοπό, δεν λειτουργήσαν ποτέ, έρχεται η πολιτεία και με το Προεδρικό Διάταγμα το 250 του 1999 ορίζει μια σειρά φορέων, κυρίως μονάδες του τομέα της ψυχικής υγείας, ως αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, με πολλαπλές υποχρεώσεις στην παρακολούθηση της δικαστικής συμπαράστασης, υποχρεώσεις οι οποίες περέβαιναν και την αποστολή των φορέων, αλλά και τη δυνατότητά τους. Έτσι, και παράλληλα, ορίζεται με άλλη διάταξη ότι θα μπορεί να δικάζεται η αίτηση δικαστικής συμπαράστασης και χωρίς να κατατίθεται κοινωνική έκθεση στο δικαστήριο.
Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι δομές υποστήριξης δεν λειτουργήσαν. Επίσης αυτό που βλέπαμε από την καθημερινή πρακτική είναι να επιλέγεται το βαρύτερο είδος δικαστικής συμπαράστασης, η πλήρης και στερητική, έτσι ώστε τα άτομα να χάνουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Ως παράδειγμα θα πω ότι σε μια τριετία καταγράφτηκαν 2.070 περιπτώσεις που εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου η 2011 ήταν πλήρης και στερητική δικαστική συμπαράσταση. Και αυτό βέβαια θα πρέπει βέβαια να πούμε εδώ ότι πολλές δικαστικές συμπαραστάσεις μπορεί να αφορούσαν άτομα που είχαν σοβαρά προβλήματα νοητικής στέρησης ή άνοιες ή οργανικά ψυχοσύνδρομα. Αλλά δυστυχώς αφορούσαν και ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας, όπου εμείς τουλάχιστον βλέπουμε ότι η πιο ενδεδειγμένη μορφή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ημερική ή η επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Έτσι είναι πιο ενδεδειγμένη, προστατεύει περισσότερο τα δικαιώματα. Επίσης το άλλο που είδαμε είναι ότι η δικαστική συμπαράσταση, και δεν το είδαμε μόνο εμείς, όσοι έχουν ασχοληθεί και πολύ περισσότερο από εμάς το θέμα το έχουν δει, η δικαστική συμπαράσταση τίνει να είναι μόνιμη, καθώς δεν υπάρχει διαδικασία επαναξιολόγησης ή αναθεώρησής της, προσθέτοντας έναν ακόμα μεγάλο παράγοντα έκπτωσης των δεξιοτήτων στο άτομο, καθώς δεν βλέπει να μπορεί να διαπραγματευτεί τη ζωή του, και επίσης είναι και ένα πεδίο καταπάτηση των δικαιωμάτων του. Συχνά επίσης η ύπαρξη περιουσίας και η επίκληση του φόβου κακής διαχείρισης είναι ένας λόγος που συγγενείς κινούν τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης. Και επίσης βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν διαχειρίζεται τελικά η οικονομική και η άλλη κατάσταση του προσώπου προς όφελός του, έτσι ώστε συναντούμε ανθρώπους στις δομές μας οι οποίοι έχουν σοβαρές οικονομικές προσόδους και παρόλα αυτά δεν μπορούν να πάρουν ένα καφέ, να αγοράσουν ένα πακέτο τσιγάρα. Και είναι και πολύ μεγάλη έτσι, δυσκολία να μπορέσει κανείς να διαπραγματευτεί αυτό. Είναι πολύ λίγες περιπτώσεις που τα δικαστήρια έχουν αλλάξει δικαστικό συμπαραστάτη. Επίσης δεν υπάρχουν διαδικασίες, μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια καταχρήσεων. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που χρειάζονται δικαστική συμπαράσταση, αλλά δεν τίθονται γιατί είναι εκτός από το πλαίσιο φροντίδας. Και επίσης άλλοι που έχουν σημαντικές δυνατότητες, δεξιότητες διαχείρισης της ζωής τους, οι οποίοι για πολλούς και διάφορους λόγους τίθενται σε δικαστική συμπαράσταση. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον, η δικαστική συμπαράσταση συγκεκριμένων ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας ανατίθεται σε εργαζόμενους των κοινωνικών υπηρεσιών, μονάδων κυρίως ψυχικής υγείας, η οποία δικαστική συμπαράσταση και πάλι υπερβαίνει το θεσμικό τους ρόλο για την παρακολούθηση της διαδικασίας της δικαστικής συμπαράστασης. Και πολλές φορές αυτό γίνεται μια αιτία διαμάχης μεταξύ αρμόδιων φορέων. Αλληλογραφούν μεταξύ τους οι φορείς, δεν είμαι εγώ, είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος, και περνάνε 1-2 χρόνια και οι άνθρωποι μένουν απροστάτευτοι. Έτσι. Αλλά και διαμάχη και με τα δικαστήρια. Συνήθως, επειδή είναι τόσο υπερφορτωμένες και οι υπηρεσίες, μια πρώτη κίνηση είναι να γίνει μια ένσταση, να μην είναι σε εμάς, να πάει κάπου αλλού, να φύγει από εμάς. Βέβαια δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί δεν λειτουργήσε καμία άλλη υπηρεσία από ό,τι είδαμε, έτσι. Επίσης, πολύ σοβαρό ζήτημα είναι η γνώμη του ενδιαφερόμενου, η οποία είναι πολύ σημαντική σε εμάς στην ψυχική υγεία, η οποία δεν φαίνεται να παίζει ουσιαστικό ρόλο. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, ένα άλλο που έτσι υπάρχει πια στα δεδομένα μας είναι ότι η χώρα μας από το 2012 και μετά έχει κυρώσει με νόμο τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπου εκεί, στο άρθρο 12, προκρίνεται το σύστημα της υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων. Μέχρι στιγμής το δικό μας σύστημα, έτσι όπως καταλάβετε, δεν λειτουργεί στο πλαίσιο της υποστήριξης, λειτουργεί κυρίως στο πλαίσιο της υποκατάστασης του προσώπου, δηλαδή κάποιος άλλος κάνει για εκείνον. Άρα, για να συντομεύω το χρόνο, η δικαστική συμπαράσταση όπως λειτουργεί σήμερα, εμείς τουλάχιστον στην ομάδα συμφωνήσαμε, αλλά νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνείτε, ότι δεν εγγυάται ούτε την προστασία ούτε την αυτονομία των ατόμων με ψυχική ή σωματική αναπηρία, και παράλληλα δεν είναι συμβατή με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οπότε εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ότι αυτό το σύστημα πρέπει να αντικατασταθεί και από την υποκατάσταση να οδηγηθούμε σιγά σιγά στην υποστήριξη ή γρήγορα γρήγορα. Να αποσυνδεθεί η υποστήριξη από την αφαίρεση της δικαιοπρακτικής ικανότητας που κατά κύριο λόγο ισχύει σήμερα. Εννοούμε ότι αν χρειάζεται να αφαιρεθεί η δικαιοπρακτική ικανότητα να είναι μια ξέχωρη διαδικασία, έτσι επαρκώς τεκμηριωμένη. Να καθιοριστούν χρονικοί περιορισμοί και τακτικοί έλεγχοι από ανεξάρτητα όργανα,
Ο ρόλος του προσώπου να είναι κυρίαρχος στη διαδικασία, δηλαδή να μετρούνται, να λαμβάνονται υπόψη οι επιλογές και οι επιθυμίες του κατά κύριο λόγο. Να δημιουργηθούν υπηρεσίες υποστήριξης της δικαιοσύνης, τόσο κατά την κήρυξη, όσο και κατά την λειτουργία της δικαστικής συμπαράστασης, και να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν κιόλας. Γιατί είπαμε ότι στο προηγούμενο σύστημα, σε αυτό που τρέχουμε τώρα, δεν λειτουργήσαν ποτέ. Οι προτάσεις μας αυτές πρόκειται για προτάσεις αυτή τη στιγμή που μπορούν να διασφαλίσουν, νομίζουμε, δικαιώματα και να δώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Έχουν σίγουρα ανάγκη από πλήρη νομική επεξεργασία και επίσης έχουν ανάγκη και από μια πιλωτική εφαρμογή, έτσι ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να μετακινηθούμε από τις υπάρχουσες καθιερωμένες αρνητικές πρακτικές και να πάμε σε πρακτικές οι οποίες θα σέβονται τις επιθυμίες του προσώπου και θα περιορίζουν κατά το δυνατόν τη δυνατότητά του να αποφασίζει για τις υποθέσεις του. Αυτά έτσι σαν αποτελέσματα της ομάδας. Θέλει πολλή δουλειά το σύστημα, θέλει πάρα πολλή δουλειά έτσι να αλλάξει το σύστημα της δικαστικής συμπαράστασης, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ζήτημα και δικαιωμάτων των ανθρώπων και μπορεί να επηρεάσει όλους τους τομείς έτσι, της δουλειάς που γίνεται για την ψυχική υγεία. Δεν θα συνεχίσω περισσότερο, ξαναπαίρνω το Προεδρείο και ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε με τον Παναγιώτο Βουτυράκο, τον γνωρίζουμε έτσι, παιδοψυχίατρος. Θα μας μιλήσει για αυτό που απασχόλησε πάρα πολύ επίσης την ομάδα. Έχετε ακούσει να λέμε συχνά, ακούτε συνεχώς τη λέξη συνέργειες, αλλά ξεκινήσαμε κάπως ξεκομμένα όλοι να δουλεύουμε και τελικά είπαμε «Μα όλα συνεργούν, δεν γίνεται να γίνει αλλιώς». Οπότε δεν γίνεται να μην υπάρχουν υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας στην κοινότητα, Παναγιώτη. Θα μας το παρουσιάσει τώρα. Θα πρέπει όμως εδώ να πούμε ότι μιλάμε για ένα σύστημα που χρειάζεται ενίσχυση. Πριν οι συνάδελφοί μου κάτω, όταν ήμουν κάτω, μου είπαν ότι και τι γίνεται με το burnout των επαγγελματιών. Περάσαμε κρίση, περάσαμε πανδημική κρίση. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι στις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μας χρειάζονται ενίσχυση για να μπορέσουν να δουλέψουν οργανωμένα στο επίπεδο της κοινότητας και δίνοντας ολοκληρωμένη φροντίδα. Παναγιώτη, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστώ. Διαδέχομαι τη χυμαρόδη αμαλία. Ξέροντας πως είμαι ο τελευταίος ομιλητής πριν το διάλειμμα και θα είμαστε όλοι κουρασμένοι και εσείς, θα προσπαθήσω να είμαι όσο λιγότερο καταιγιστικός γίνεται. Να μιλήσουμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, βέβαια, που έχει θυχθεί και από τους προηγούμενους ομιλητές και ο σύντροφος Ανδρέας στην αρχή το έθιξε και ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ο σύντροφος ο Δημήτρης Μαγρυπλής. Το ζήτημα των συνεργειών, δηλαδή η αποσπασματικότητα των δομών και των υπηρεσιών στην κοινότητα, που είτε αλληλεπικαλύπτονται, έχοντας να φροντίσουν δύο ψυχοκοινωνικά, ολιστικά δηλαδή, έναν άνθρωπο, έναν ευάλωτο άνθρωπο, υπηρεσίες που υπάρχονται σε διάφορα πεδία, στην υγεία, στην ψυχική υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, δεν συνομιλούν, δεν συνσχεδιάζουν, δεν μπορούν να καταστρώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φροντίδας, δεν έχουν την κουλτούρα, έχουν άλλες κουλτούρες και διαφορετικού τύπου εκπαιδεύσεις και προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα είτε ανάγκες κυρίως να μένουν ακάλυπτες ανάγκες, ή εκεί που συνεμπλέκονται υπηρεσίες για την κάλυψη της πολλαπλότητας των αναγκών, οι απαντήσεις να είναι μερικές αποσπασματικές και μη αρκούντως βοηθητικές. Δουλέψαμε λοιπόν στην ομάδα ψυχικής υγείας, συζητήσαμε με συντρόφους και από το τμήμα δικαιοσύνης, παιδείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι για να δούμε πώς συγκροτείται σε επίπεδο κοινότητας ένα δίκτυο υπηρεσιών που συντονισμένα απαντά στο όλων των αναγκών. Θα κάνω μια προσπάθεια στον χρόνο που απομένει να παρουσιάσω έτσι τις κάποιες σκέψεις και προτάσεις μας. Δεν βλέπω τον Γιάννη τώρα. Μπορείς να με βοηθήσεις, ρε Γιάννη, συγγνώμη, η όρασή μου είναι... Πού είναι ο Γιάννης όρας? Οκ, ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι λίγο αυτά που είπα. Εφιστάμενη κατάσταση, ελλειμματικότητα, υποστελέχωση των δομών, αποσπασματικότητα και έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις υγειονομικές δομές και στις οργανωμένες κοινοτικές δομές της αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εργασίας ή της υπηρεσίας άλλων υπουργείων, παιδείας, δικαιοσύνης κλπ.
διαφορετικά παιδιά, διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές εκπαιδεύσεις και απουσία κουλτούρας δικτύωσης και ενός τρόπου συντονισμού όλων αυτών των επιμέρους. Πώς επιλέξαμε λοιπόν κάποιες ομάδες που θα παρουσιάσω στην επόμενη διαφάνεια για τους οποίους αφορά η ολοκληρωμένη κοινωτική φροντίδα, η ολοκληρωμένη φροντίδα στην κοινότητα. Είναι ο τύπος ευαλωτότητας που σχετίζεται με την ύπαρξη προβλημάτων υγείας σε συνδυασμό με την απουσία ή την ελλειμματικότητα ενός δικτύου υποστήριξης και πάντα μερσωματωμένη και τη διάσταση της πρόληψης. Οι στόχοι λοιπόν των παρεμβάσεων που θα παρουσιάσουμε είναι η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας, η διατήρηση καλού επίπεδου λειτουργικότητας, αυτονομίας και η ποιότητα ζωής με αποφυγή της συνδρεματικού τύπου φροντίδας. Η εξατομικευμένη φροντίδα με βάση τις ανάγκες του κάθε ατόμου και η προάσπιση των δικαιωμάτων του. Είναι τα πεδία ευαλωτότητας τα οποία σε πρώτο τουλάχιστον χρόνο θα αφορά έτσι, ο σχεδιασμός για κοινωτική ολοκληρωμένη φροντίδα. Τα βλέπετε ενήλικα άτομα με χρόνια εμπολιματική ψυχική νόσο, άτομα με άνοια, άτομα παιδιά έφηβοι και ενήλικες με αυτισμό, άτομα με νοητική υστέρηση, παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας, νομίζω δεν έχει... τα έχετε δει και πάντα είναι και το εξάρτηση και λοιπά, αναπηρίες κινητικές, αισθητηριακές. Λοιπόν, χρειάζεται να το είπε και ο σύντροφος ο Γιώργος Γιαννόπουλος προηγουμένως για ένα και ο είπε ο σύντροφος Ανδρέας στην εισαγωγή, μιλάμε καταρχάς για ένα κεντρικό όργανο συντονισμού το οποίο θα είναι διατομεακό, διυπουργικό, ας το πούμε έτσι. Ένα λοιπόν Εθνικό Συμβούλιο Συντονισμού Πολιτικών και Δράσεων Ολοκληρωμένης Κοινωνικής Φροντίδας. Ένα κεντρικό όργανο σχεδιασμού που θα αποτελείται από πολιτικά και περιφερειακά στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, του Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από την Αυτοδιοίκηση, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που μεταξύ άλλων έτσι είναι και ο θεματοφύλακας της προάσπισης του δικαιώματος του ευάλωτου, από το Υπουργείο Παιδείας, εκπρόσωποι λειτουργών και οικογενειών. Η λειτουργία του οργάνου υποστηρίζεται από Επιστημονική Επιτροπή. Στην αρμοδιότητα αυτού του οργάνου θα ανήκει και η λειτουργία ψηφιακού μηχανισμού που θα υποστηρίζει το συντονισμό. Έχουμε λοιπόν ένα κεντρικό όργανο που προσπαθεί ας πούμε να συντάξει και να ολοποιήσει τις μερικές παρεμβάσεις που θα και έχουμε υλοποίηση στην κοινότητα. Υλοποίηση λοιπόν στην κοινότητα τοπικές διατομικές μονάδες ολοκληρωμένης φροντίδας. Ως βασικό επίπεδο είναι η περιφερειακή ενότητα. Αφού λάβουμε υπόψη βέβαια και την τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η τομεοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν συμπίπτει απόλυτα με τις άλλες επιμέρους τομεοποίησης της πρόνοιας, ας το πούμε, ή της παιδείας. Έτσι, οπότε, σε επίπεδο περιφέρειας, αφού λάβουμε ως λοιπόν κοινότητα, νοείται η περιφέρεια, αφού λάβουμε και τις επιμέρους διαφοροποίησεις που έχουν να κάνουν με τους τομείς ψυχικής υγείας ενηλίκων και παιδιών και εφήβων. Οι τοπικές λοιπόν διατομεακές ομάδες ολοκληρωμένης φροντίδας μπορεί να έχουν τη μορφή είτε ενιαίου διεπιστημονικού διεπαγγελματικού σχήματος είτε διακριτών σχημάτων που συνεργάζονται υπό ενιαίο συντονισμό. Ποιοι μπορούν να συντονίζουν? Μπορεί να συντονίζει ένα έτσι σημαντικό βάρος συντονισμού που προβλέπεται και από τις ιδρυτικές της πράξεις. Έχουν επιστημονικές επιτροπές κάθε τομέα ψυχικής υγείας. Σε συνεργασία που στις πιο πολλές περιπτώσεις έχουν τον πρώτο αλλά όχι τον μόνο λόγο, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί τον πρώτο λόγο να τον έχει μια άλλη θεσμική ας πούμε οντότητα, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης ή δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παραδείγματος χάρη επιμελητές ανηλίκων. Αν μιλάμε λοιπόν για δράση σε τοπικό επίπεδο, μιλάμε για κοινωτικές υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, για υπηρεσίες για παιδιά, έφηβους, νέους και τις οικογένειές τους, για φροντιστές που έγιναν αναφορά και προηγουμένως και για αποϊδρυματοποίηση.
Κοινοτικές λοιπόν, τώρα σε όλους τους επαγγελματίες πεδίου είναι γνωστό. Υπάρχει λοιπόν ένας ανήμπορος γέροντας, παραδείγματος χάρη στο σπίτι, ο οποίος θέλει φροντίδα από τον προνοιακό βραχίωνα, θέλει ταυτόχρονα σωματική φροντίδα, φροντίδα δηλαδή υγείας, και θέλει και φροντίδα ψυχικής υγείας, γιατί έχει κατάσταση ψυχιάνια. Τρεις διαφορετικές υπηρεσίες εμπλέκονται, αν εμπλέκονται, χωρίς καμία συγκρότηση. Μέρη του πληθυσμού λοιπόν που αφορά η κοινοτική υπηρεσία φροντίδας στο σπίτι είναι άνθρωποι με ψυχιατρικά προβλήματα, άνθρωποι με άνοια σε σχετικά πρώιμα στάδια, το παράδειγμα που ανέφερα, άνθρωποι ευάλωτοι με κινητικά και αισθητηριακά ελλείμματα ή άνθρωποι πάνω των ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το γύρας. Όλα εδώ η προϋπόθεση για να... και πάντα μπαίνει και η λέξη χωρίς την πρόταση, χωρίς την παρουσία επαρκούς ή ελληματικού υποστηρικτικού δικτύου. Λοιπόν, να τρέξω λίγο. Οι δομές που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι η κοινοτική δομή ψυχικής υγείας, είτε δηλαδή το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή ΚΟΚΕΨΙΠΕ, είτε η κινητή μονάδα, η δομή της πρωτοβάθμιας υγείας και η Δημοτική Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι. Η στελέχωση είναι η αυτονόητη, ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός κλπ. Μη σταθώ εδώ ιδιαίτερα. Συντονίζεται και παρακολουθείται από την Επιστημονική Επιτροπή κάθε τομέα ψυχικής υγείας. Πάμε λίγο στα παιδιά και στους εφήβους. Είναι προτεραιότητα τα παιδιά, υπόθηκαν σε όλες τις συναντήσεις και οι έφηβοι. Μιλάμε για συνέργειες για πρόληψη, πρώιμη παρέμβαση και προαγωγή της ψυχικής υγείας, για συνέργειες για υπηρεσίες για τον αυτισμό και την οητική υστέρηση, που επίσης είναι προτεραιότητες, και συνέργειες για παιδική προστασία. Πρόληψη, πρώιμη παρέμβαση. Εδώ συναντιόνται τα συστήματα ψυχικής υγείας με το σύστημα έτσι, των δομών προσχολικής αγωγής και με το σύστημα της αναπηρίας ή τα κέντρα ημέρας για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, τα αντίστοιχα και κύφη της πρόνοιας. Εδώ λοιπόν είναι ένα πεδίο συνάντησης το οποίο πρέπει να συντονιστεί και να δράσει υπό τον συντονισμό μιας επιστημονικής επιτροπής από κοινού με κοινωνικές υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλάμε δηλαδή για ανάγκες πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης στην προσχολική ηλικία. Για αναπτυξιακές διαταραχές, για διαταραχές που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Δεν θα αναφερθώ εδώ στη σημαντικότητα της πρόληψης και της προαγωγής υγείας. Αναφέρθηκε και ο κύριος Αναγνωστόπουλος και άλλοι προηγηθέντες. Αν μιλήσουμε για τη σχολική βαθμίδα, μιλάμε λοιπόν για διασύνδεση δομών παιδείας με την ψυχική υγεία, κάποιες ενδεικτικές μέτρες και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όλο αυτό λοιπόν συντονίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Τομέα, από κοινού με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας. Λοιπόν, δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στον αυτισμό και στην οητική υστέρηση, απλώς θα αναφερθώ στο παράδειγμα έτσι, κάποιων προγραμμάτων που εξήγηλε η κυρία Μιχαηλίδου, όπου ο προνοιακός, που μιλάνε για πρόληψη μέσα στους παιδικούς σταθμούς χωρίς να συνομιλούν με τα δίκτυα υγείας. Δηλαδή είναι ορισμός της αποσπασματικότητας των πραγμάτων. Έτσι. Η ανάγκη λοιπόν άρσης της αποσπασματικότητας και υπό ενιαίο συντονισμό δράσεων διαπερνά και αυτό το κομμάτι. Η παιδική προστασία το ίδιο. Χρειάζεται να πούμε και πάλι εδώ πως είναι αναγκαίο, άμεσο και πρώτης προτεραιότητας να προχωρήσει η αποειδηματοποίηση. Και εδώ η ψυχική υγεία έχει πάρα πολλά να πει, έχοντας την εμπειρία τόσων χρόνων από ασυλοποίησης. Όσμωση λοιπόν καλών πρακτικών από το χώρο της ψυχικής υγείας προς σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο για να προχωρήσει με τακτές ημερομηνίες η υλοποίηση ή αποαδρηματοποίηση των προνοιακών ιδρυμάτων. Δίκτυο ανίχνευσης και υποστήριξης στην κοινότητα ευάλωτων οικογενειών που έχουν υψηλή πιθανότητα να κακοποιήσουν τα παιδιά. Μέσω οργάνωση της διασύνδεσης των δομών ψυχικής υγείας με τις δομές του Υπουργείου Εργασίας, στους επιμελητές ανηλίκους, στο σπίτι του παιδιού που ανέφερε και ο Δημήτρης Μακρυβλίου, που ασχολείται με το παιδί, με το ανήλικο θύμα.
Και βέβαια δημιουργία δομών σε συνέργεια με το δικαιοσύνης για την αποκαταστασιακή δικαιοσύνη παραβατών που έχουν ψυχιατρικές διαταραχές και δυσκολίες. Φροντιστές αναφέρθηκε και, προηγουμένως. Μιλάμε για άτυπους φροντιστές, μιλάμε για επαγγελματίες φροντιστές. Χρειάζεται εκπαίδευση, υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση των ατύπων, δηλαδή των οικογενειακών φροντιστών, και εκπαίδευση και πιστοποίηση και των επαγγελματιών φροντιστών μέσα και από, και από τη δόμηση ενός επαγγελματικού περιγράμματος. Αυτόν τελειώνω. Και βέβαια η απαδρομοποίηση που χρειάζεται, κεντρικός σχεδιασμός και τοπικές δράσεις, ώστε να μιλήσουμε πια για το τέλος των μεγάλων προνοιακών ιδρυμάτων. Οπότε, πάλι θα έρθουμε σε αυτά που ξανακούστηκαν, αλλά έχει σημασία να ακουστούν. Όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς να αναβαθμιστούν ο υφιστάμενος δημόσιος τομέας, που είναι υποκατάρρευση, το ξέρουμε όλοι οι επαγγελματίες πεδίου. Θεωρούμε συνεργούς, σε συνέργεια προφανώς είμαστε και με το ιδιωτικό τομέα, ειδικά με τις ΑΜ και της ψυχικής υγείας, με την προϋπόθεση της υπαγωγής τους σε ένα συγκροτημένο σχέδιο και σε μια εποπτεία από τον όποιο συντονιστή αναλάβει σε επίπεδο κοινότητας την υλοποίηση των δράσεων. Και κάπου εδώ, τρέχοντας για να είμαι μες στον χρόνο, κάτι κατάφερα, Μαλία, έτσι. Σίγουρα. Σας ευχαριστώ και τελειώνω με αυτό που βγήκε ο κύριος Γιαννόπουλος. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ούτως ή άλλως, Παναγιώτη, κατάφερες να μας πεις πάρα πολλά μέσα στο σύντομο χρόνο. Το ζήτημα της ολοκληρωμένης φροντίδας, κοινωνικής φροντίδας, θα μπορούσε να είναι όλη η μέρηδα. Να πούμε ότι θα διακόψουμε για ένα διάλειμμα. Το πολύ ένα τέταρτο, έτσι, οπότε παρά 20 να είμαστε πίσω. Λοιπόν, νομίζω ότι να αρχίσουμε είναι ένα ουσιαστικό μέρος τώρα και άρα δεν θα κάνω εισαγωγές. Φεύγει ο Νίκος. Σε λίγο. Οπότε θα δώσω, ήδη έχουμε σχηματίσει ένα κατάλογο εδώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μητροσύλη, γιατί... Κυρία Μητροσύλη, νομικός, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τέως πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. Και αμέσως μετά στην κυρία Νομίδου. Ευχαριστώ πολύ για την... Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητική. Βέβαια, ευχαριστώ και τον Υπουργό Υγείας, έτσι εξακολουθώ να τον λέω, τον κύριο Ξανθό. Ήθελα να έχω παρακολουθήσει προφανώς τις εργασίες του ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ και κατά την περίοδο διακυβέρνησης, και έχω υπόψη μου και το σχέδιο, το οποίο σχέδιο νόμου για την ακούσια νοσηλεία. Αλλά... Παρακαλώ, κλείστε τα μικρόφωνα λιγάκι. Αυτοί που είναι στο Zoom, κλείστε τα μικρόφωνα. Σας παρακαλώ πολύ για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Ή να τα κλείσουμε εμείς, Γιάννη, γίνεται. Αλλά δεν ξέρω τι ακούσατε. Ο κύριος Δαφούλης να κλείσει λίγο το μικρόφωνο του. Τον παρακαλώ πολύ. Πάρτε τον ένα τηλέφωνο, Μαγρυπλή. Πάρτε τον ένα τηλέφωνο τον κύριο Δαφούλη να κλείσει το μικρόφωνο του. Αλλά και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος με όρισε ως πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. Κάτι συμβαίνει εδώ και δεν μπορούμε να ακούσουμε.
Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Γιάννη, βοήθησέ μας λίγο. Κλείσε όλα τα μικρόφωνα. Κλείσε τους όλους. Δεν γίνεται. Εντάξει, είμαστε τώρα. Συνεχίστε, κυρία Μητροσύλη, συγγνώμη. Θα ξεκινήσω όχι μόνο από τις επιστημονικές μου, την επιστημονική μου ιδιότητα και γνώσεις, αλλά κυρίως από την εμπειρία την οποία έχω αποκτήσει και στο χώρο των δικαιωμάτων, αλλά και στο χώρο των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στον τομεοποιημένο σχεδιασμό. Ήταν και το μόνο, θα έλεγα, έγγραφο, το μόνο έργο, ας το πω έτσι, το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας ως πολίτες, ως επιστήμονες, για να δούμε, έστω και τώρα είναι αναχρονιστικό με την έννοια ότι πιθανόν έχουν προσθεθεί προφανώς νέες μονάδες κλπ, για να δούμε τελικά έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε επίπεδο τομέα. Έτσι, ξέρουμε ότι η τομεοποίηση είναι ο μεγάλος ασθενής στη χώρα μας και ευτυχώς που κατάφερε το 17 και ύστερα να προχωρήσει σε αυτούς τους 37-38 τομείς και στις 17, και στους 17 τομείς ψυχικής υγείας. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας, γιατί ακούγεστε στην αίθουσα. Κώστα. Κύριε Φοντουλάκη, χαίρετε. Γιώργο. Και δεν το κλείνουμε, αλλά δεν... Καλημέρα, καλημέρα στον αγαπημένο. Καλημέρα. Αυτό αφορά το Παναθηναϊκό, δηλαδή. Εφέτος μόνο πάει καλά. Καλά τώρα, η καρδιά έτσι. Και δεν είναι βέβαιο, δεν είναι βέβαιο. Θα ήθελε όμως. Δεν πιστεύω, ακόμα ακούγονται. Ευχαριστώ. Πες όλους να σταματήσετε να μιλάτε. Τι κλείστε τα πράγματα. Όλοι μιλούν από τον άνθρωπο που θέλουμε να μιλήσει. Συνεχίστε, κυρία Μητροσύλη. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι εφεδρή η ψυχική υγεία. Κάτι δεν πάει καλά αυτή την περίοδο, φαίνεται. Λοιπόν, κοίταξα βέβαια, δεν σας κρύβω, συγκριτικά και τις θέσεις άλλων κομμάτων και κυρίως την πολιτική που εφαρμόζεται τώρα. Και η μεγάλη διαφορά είναι αυτή. Πρώτον, ότι είναι ένα διαφανές σχέδιο και δεύτερον, ότι είναι ένα τομεοποιημένο σχέδιο και που μας λέει πόσες δομές θα γίνουν, πόσο προσωπικό πρέπει να προσληφθεί και που συνδυάζει, το θεωρώ πολύ σημαντικό, το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή τις ΑΜΚΕ. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτόν τον συνδυασμό και θέλω να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι είμαι κατά του νομοσχεδίου που τροποποίησε το ΕΣΥ τώρα. Δηλαδή θέλω ένα δημόσιο σύστημα υγείας ανθεκτικό και ισχυρό. Και το θέλω αυτό και για την ψυχική υγεία και για όλα τα οποία επακόλουθα θα έρθουν και στην ψυχική υγεία. Άρα το πρώτο πράγμα προφανώς θα είναι μία αναθεώρηση. Ωστόσο δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι μια μεγάλη κατάκτηση μετά την δημόσια παιδεία, έχει παθογένειες. Και αυτές τις παθογένειες θα πρέπει να ενσκύψουμε, να ενσκύψετε κι εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε τελικά τι μπορεί να βελτιωθεί και πώς μπορεί να έχει μια καλή λειτουργία για τους πολίτες. Γιατί αν έρθουμε τώρα στο θέμα της ψυχικής υγείας και σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την Ειδική Επιτροπή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε ήταν συστημικού τύπου όλα. Δηλαδή τι εννοώ.
ενώ νοσηλίες. Ακούσεις κατά πλειοψηφία, για τις εκούσιες δεν τις εισάγουν βασικά. Και τι βλέπαμε? Βλέπαμε χιλιάδες ράτζα στα νοσοκομεία, στα τμήματα δηλαδή τα ψυχιατρικά των γενικών νοσοκομείων. Βλέπαμε να καταλαμβάνονται χώροι κοινόχρηστοι, παραδείγματος χάρη μία κουζίνα. Και προφανώς το δεύτερο βήμα, όταν ο ασθενής έπρεπε να φύγει και να επιστρέψει είτε στην οικογένειά του, είτε προσωπικά άμα είχε καλή βελτίωση υγείας, είτε στο υποστηρικτικό του περιβάλλον, και αυτό δεν υπήρχε, δεν βρίσκαμε θέσεις σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Άρα είχαμε πολλά αιτήματα για έλλειψη κενών θέσεων. Συν γραφειοκρατική λειτουργία στο να ευρεθεί μια τέτοια κενή θέση. Άλλο θέμα που αντιμετωπίσαμε, και αυτό δεν είναι προς τιμή των μονάδων, και δεν εννοώ του δημόσιου, έτσι εννοώ και τις μονάδες του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα. Όλες ανήκουν στον τομέα άλλωστε. Πολλές είχαμε, θα λέγαμε, αποπομπές ασθενών όταν υπήρχαν δύσκολα περιστατικά, να το πω έτσι. Δηλαδή τι, συνοσηρότητες, αλκοόλ και ψυχική διαταραχή, ή είχαν προβλήματα και ψυχικής διαταραχής ή και αυτισμού, ή είχαν προβλήματα σοβαρά αυτισμού. Οπότε εκεί δεν βρίσκαμε καμία θέση στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Είχαμε αποπομπές. Και βέβαια θα πρέπει κανείς να ξαναδεί πολύ σοβαρά όλα τα καταστατικά, γιατί τα καταστατικά μερικές φορές δικαιολογούν αυτές τις αποπομπές. Δηλαδή δεν έχεις και νομική βάση κάπως να πατήσεις πάνω σε αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να μιλήσω είναι το θέμα της ακούσιας νοσηλείας. Μας ανέλησε προηγουμένως με ενδιαφέροντα τρόπο ο κύριος Μαρκέτος, έτσι, το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα διαφωνήσω. Συμφωνώ. Οι νόμοι είναι για να επικαιροποιούνται, να τροποποιούνται, να αντικαθίστανται ανάλογα με τις συνθήκες. Εκείνος ο νόμος πληροφοριακά πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις τότε, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την περίοδο εντός του κανονισμού 8-15 του 84. Και το περιβάλλον το διεθνές των δικαιωμάτων του ανθρώπου ήταν αυτό το οποίο λάβαμε υπόψη, και γι' αυτό και δεν έχει ακόμα πρόβλημα ως προς τι. Όταν έρχονται διεθνείς οργανισμοί, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ή η CPT ή το Συμβούλιο της Ευρώπης και μας ρωτάει και μιλάμε για τα προβλήματα της ακούσης νοσηλείας και τα λοιπά, δεν βλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα, ότι τον καλύτερο νόμο να κάνουμε, αν δεν εφαρμόζεται, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένα σύστημα υπηρεσιών στην κοινότητα, αν δεν υπάρχει ένα σύστημα πρόληψης με τη βαθιά έννοια του όρου, τότε δεν μπορεί καμία νομοθεσία να επιλύσει αυτά τα προβλήματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να είχε σεβαστεί τους χρόνους. Αυτό το 13 ημέρες που να συνεδριάζει τουλάχιστον το δικαστήριο. Έστω και με τους όρους που συνεδριάζει. Έστω και με τους όρους που λειτουργεί ο εισαγγελέας, και δεν το έκανε. Οπότε αν πάλι εξαρτόμαστε από την απόφαση της δικαιοσύνης, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Είμαι υπέρ και χαίρομαι που το βλέπω, γιατί ήδη σας λέω από τον 8-15 και μετά προσπαθούσαμε να εισάγουμε το οικογενειακό δικαστήριο. Εγώ ήμουν πολύ επηρεασμένη από αυτό λόγω Γαλλίας.
δεν ανταποκρίνονται οι δικαστές. Και δεν ανταποκρίνονται γιατί θέλουν να έχουν τη δυναμική των εναλλαγών σε σχέση με την καριέρα τους και την προώθηση της καριέρας τους. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και νομίζω το οικογενειακό δικαστήριο δεν είναι μόνο τα διαζύγια, οι ανήλικοι. Θα πρέπει να είναι οι ακούσεις, νοσηλείες και οι δικαστικές συμπαραστάσεις. Και αν κανείς καταφέρει πράγματι να μπορέσει να κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Τώρα, αν μπορείτε να ολοκληρώνετε λίγο τη σκέψη σας, σας παρακαλώ πολύ. Το άλλο θέμα είναι το θέμα, είμαι επιφυλακτική σε ένα θέμα του σχεδίου νόμου για την ακούσια νοσηλεία. Στην υποχρεωτική ή αναγκαστική θεωρία στη θεραπεία ή περίθαλψη στην κοινότητα. Είμαι αντίθετη. Είναι αντίθετη στην έννοια της κοινότητας, είναι αντίθετη στην έννοια των δικαιωμάτων του ανθρώπου και δεν την καταλαβαίνω. Αυτό ξεκίνησε από το ποινικό, που εκεί πράγματι και είναι εδώ και ο γραμματέας τότε του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Ευτύχης ο Φυτράκης, που ήμουν και στην Επιτροπή, με είχε τιμήσει να είμαι σε αυτήν την Επιτροπή Αναθεώρησης του άρθρου 69. Θέλω να πω ότι ξεκίνησε από το ποινικό και εκεί έχει μία λογική. Γι' αυτό και μπήκε σε αυτό το νόμο. Στο νόμο για τις ακούσεις νοσηλείες, που θα πρέπει να απομακρύνεται όσο γίνεται πιο πολύ από την έννοια κάθε ποινικής αντίληψης για την ψυχική υγεία, βάζω το θέμα της επικινδυνότητας κλπ, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει. Είμαι υπέρ μιας κατοίκων νοσηλείας, είμαι υπέρ των κέντρων κρίσης, σαφώς, αλλά νομίζω ότι η κατοίκων νοσηλεία δεν θα πρέπει να εμπλέκει εισαγγελής. Θα πρέπει να είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ των επαγγελματιών, της ομάδας και του ασθενή. Και αυτό το συμβόλαιο μπορεί να γίνει όταν είναι και καλά ο ασθενής, εφόσον εξακολουθεί να έχει συνεχώς ένα follow-up, μια συνέχεια της θεραπείας. Τέλος και κλείνος, στη δικαστική συμπαράσταση. Στη δικαστική συμπαράσταση, ο θεσμός είναι ο θεσμός. Δεν είναι για την υγεία η δικαστική συμπαράσταση. Η δικαστική συμπαράσταση είναι για την προστασία της περιουσίας. Έτσι είχε συλληφθεί από τους πρώτους νόμους για αυτά τα θέματα και για τους πρώτους νόμους για την ακούσια νοσηλεία. Άρα τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο πράγματι να καταργηθεί η πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ή να είναι σε πολύ ακραίες περιπτώσεις νοητικής υστέρησης που πραγματικά το άτομο είναι σε πολύ χαμηλό βαθμό λογικών επεξεργασιών και λήψη αποφάσεων κλπ. Γιατί αυτό που παρατηρήσαμε στην Επιτροπή είναι ότι οι δικαστικές συμπαραστάσεις γίνονται κατά κόρον. Έχουν κάνει μικρά άσυλα τις 44 ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες δεν κάνουν ακούσια νοσηλεία οι περισσότερες, αλλά τι κάνουν, έχουν πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και εισάγουν με αυτόν τον τρόπο τους ασθενείς. Άρα δηλαδή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καταργηθεί αυτό και το θέμα της υγείας και προστασίας της υγείας θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης που να ξεχωρίζει ελαφρώς από το θεσμό της δικαστικής συμπαράστασης. Κατά άλλα, είμαι σύμφωνη ότι πράγματι οι νόμοι πρέπει να εξυγχρονίζονται αρκεί να εφαρμόζονται. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μικροσύλη, για τα πολύτιμα που μας είπατε. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Νομίδου, να παρουσιάσω λίγο εμάς που προεδρεύουμε. Δίπλα μου είναι η Γεωργία Καρκανίδα, ψυχολόγος, σύμβουλος αποκατάστασης και ψυχοθεραπεύτρια στο ΙΚΕΠΣΙΕ. Και εγώ είμαι ο Χρήστος Μαντάς, είμαι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ψυχίατρος. Οπότε, κυρία Νομίδου.
η κυρία Νομίδου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ψυχικής Υγείας. Πρέπει να στείλω και στο Μενέλα, το ξεχάσαμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να είμαι εδώ και να μιλήσω λίγο για αυτές τις προγραμματικές θέσεις, για τις οποίες βέβαια και πριν από 2 χρόνια η ομάδα με είχε καλέσει πάλι να τις επεξεργαστώ κατά κάποιον τρόπο και να πω τη γνώμη μου. Από την πλευρά ποιον, από την πλευρά αυτών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες τις οποίες σχεδιάζεται, θα πω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί αυτή η πλευρά να εκφράσει τη γνώμη της κάτι που κάνουμε σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Βλέποντας το σχέδιο που είχα το 2021 και τις παρατηρήσεις που είχα κάνει τότε σε σχέση με το σχέδιο που μου ήρθε από τον τομεάρχη χτες και μελέτησα στα γρήγορα για να είμαι κάπως προετοιμασμένη σήμερα, βλέπω ότι κάποια πραγματάκια λήφθηκαν έκτοτε υπόψη. Όπως για παράδειγμα είχα προτείνει τότε ότι θα είναι καλό να συμμετέχουν εκπρόσωποι των λειπτών και των οικογενειών στην αξιολόγηση των μονάδων. Θεωρώ ότι είναι μια τομή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για να υπάρξει στο καινούριο πρόγραμμα. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον Ανδρέα τον Ξανθό να θέτει την ψυχική υγεία μέσα στα όρια της δημόσιας υγείας. Και ναι, σαφώς μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Επίσης αναφέρθηκε στη σημασία των καθοριστικών παραγόντων της υγείας. Ωστόσο, μέσα στις προγραμματικές θέσεις δεν βλέπω και πάρα πολλά πράγματα, κύριε Ξανθέ, για το τι ακριβώς κάνουμε για την αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας, τουλάχιστον όσον αφορά τους νέους ενήλικες μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έχουν κάποιο θέμα άνοιας. Μιλάμε για εκείνους. Για τους νέους, μιλάμε για την άνοια, αφήνουμε όμως την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στο ενδιάμεσο που είναι από τα 20-25-30 χρόνια και πέρα. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπω ότι λείπει. Κάποιες από τις αρχές και πρακτικές που αφορούν τις χρόνιες ασθένειες σε σχέση με τον τομέα της ψυχικής υγείας είναι η ενδυνάμωση και η συμμετοχή. Ναι, μεν βλέπουμε τη συμμετοχή στην εκπαίδευση των γιατρών, όμως δεν βλέπουμε τη συμμετοχή και σε άλλους τομείς που είναι ο σχεδιασμός των πολιτικών, ο σχεδιασμός των νομοσχεδίων, η αξιολόγηση των υπηρεσιών στα νοσοκομεία. Είναι μια αρχή την οποία δεν τη βλέπω μέσα στον προγραμματισμό. Προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα είναι επίσης μία από τις αρχές. Βλέπω πολύ μεγάλη σημασία να δίνεται στη διασύνδεση, όχι όμως αμιγώς στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Δέσμευση μείωσης των ανισοτήτων είναι κάτι που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και είναι μία αρχή της δημόσιας υγείας, κάτι το οποίο δεν το βλέπω και νομίζω ότι θα ήταν υποφελές να το δούμε μέσα στις προγραμματικές θέσεις. Όπως επίσης και για την αντιμετώπιση των αλληλεπικαλυπτόμενων καθοριστών υγείας. Μιλήσαμε για αξιολόγηση, το γράφει μέσα πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα όμως να σταθώ και σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρκέτος, αλλά δεν το βλέπω μέσα στις προγραμματικές θέσεις. Δεν θα έπρεπε μάλλον να μιλάμε μόνο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών, για το μόνιμο μηχανισμό αξιολόγησης, αλλά για το μόνιμο μηχανισμό εποπτείας, παρακολούθησης και αξιολόγησης, με καινούριους όρους και μάλιστα με συμμετοχή και των ιδίων των ατόμων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες. Μου λείπει το ότι δεν βλέπω αυτά που λέει ο ΙΕΣ, τον οποίο αναφέρθηκε η κυρία Γκόρου για το άρθρο 12 για τη δικαστική συμπαράσταση. Αν αναφερόμαστε στην Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ναι μεν δεν μπορούμε να εστιάζουμε μόνο στην δικαστική συμπαράσταση. Αν όμως πιάσουμε το άρθρο 12, δεν είναι μόνο η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων σε θέματα δικαστικής συμπαράστασης, είναι και σε θέματα νοσηλείας, είναι και σε θέματα υγείας γενικότερα. Αν επομένως πάρουμε τον 40-74, πρέπει να δούμε και τι λέει και το άρθρο 14 για την ακούσια νοσηλεία. Κάπου που έρχεται σε λίγο σε αντίθεση με το άρθρο 12. Επομένως,
Αν μιλάμε για τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες, πρέπει να το δούμε συνολικά και όχι μόνο σε ένα άρθρο και όχι μόνο στην παράγραφο ενός άρθρου. Θα συμφωνήσει και ο κύριος Φυτράκης αυτό. Μου λείπει η λέξη συνηγορία. Η λέξη συνηγορία, η οποία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που αναφέρονται στις μοντέρνες πολιτικές ψυχικής υγείας, οι οποίες δεσμεύουν και τη χώρα μας, που έχουμε δεσμευτεί υπογράφοντας τα κείμενα τα διεθνή του ΠΟΗ. Στήριξη, εκπαίδευση, ενδυνάμωση των οικογενειών. Αν υποθέσουμε ότι αυτό θα υπάρξει μέσα από τις μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση της κρίσης, ναι, μπορεί να υπάρχει. Δεν το βλέπω όμως διακριτά να φαίνεται μέσα. Recovery. Ποιο είναι το μοντέλο που θέλουμε να έχουμε σε επίπεδο υπηρεσιών. Η λέξη αξιοπρέπεια λείπει μέσα από το κείμενο. Νομίζω ότι θέλω να τη δω. Και καταπολέμηση των διακρίσεων σε κάθε επίπεδο. Επίσης, η συμμετοχή των συλλόγων, λένε οι διεθνείς συμβάσεις και οι άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα και από προηγούμενες κυβερνήσεις και της δικιάς σας, κύριε Ξανθέ, μιλάει για υποστήριξη και των συλλόγων και με οικονομικούς όρους να μπορέσουν να κάνουν το έργο που μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό υποκαθιστά τις υπηρεσίες που δεν λαμβάνονται από το κράτος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαβούλευση, έστω και σε αυτό το πεντάλεπτο το σημερινό, που πολύ συνοπτικά μπορώ να σας πω κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λήπτες και οι οικογένειές τους. Νομίζω μια δεύτερη κουβέντα με μια αναλυτικότερη έμφαση τους στα αιτήματά μας θα βοηθούσε πάρα πολύ στην καινούργια εικόνα του συστήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Νομίδου. Να πω μόνο, η ίδια δεν μας το ζήτησε να είναι στην προσφώνησή της, ότι και η ίδια είναι νομικός και κάθε φορά με τα σχόλιά της και με τις παρατηρήσεις της μας βοηθάει πάρα πολύ. Λίγος πολύ όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε και εμείς υπόψη μας. Ίσως μετά ο καθένας από πλευράς των εισηγητών να μπορεί να δώσει και κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστούμε. Νομίζω να δώσουμε το λόγο τώρα στον Ευτύχη το Φυτράκη. Είναι εδώ. Και αμέσως μετά θα πάμε λίγο στο Zoom για να μπορέσουμε και στους φίλους και συναδέλφους που είναι στο Zoom να παρέμβουν και αυτοί. Και θα συνεχίσουμε. Ευτύχη, χαίρομαι που σε βλέπω σε αυτή την συνάντησή μας εδώ. Και σου δίνω αμέσως το λόγο. Ο Ευτύχης ο Φυτράκης είναι γνωστός, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ξεκινάω από αυτό. Αλλά και πολύ σημαντικός νομικός που έχει ασχοληθεί ευρύτερα με τα δικαιώματα και έχει βοηθήσει πολύ και τη συνέργεια του Υπουργείου Υγείας και του κομματιού της ψυχικής υγείας. Πάρα πολύ. Να πω και ακόμη ένα, αν μου επιτρέπεις Ευτύχη, στην θεσμική αποτύπωση υπάρχει και ένα πράγμα που νομίζω ότι το κάναμε σε μια συνεργασία της κυρίας Μητροσύλη, του Δημήτρου Πλουμπίδη και μου, που είναι το να μην κόβεται το επίδομα στους ψυχικά πάσχοντες, που είναι πολύ σημαντικό όταν πιάνουν δουλειά. Και το οποίο πάρα πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, τουλάχιστον να το πω εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό και κίνητρο, γιατί έχουν την αγωνία αν θα χάσουν το επίδομα κλπ. Και ο Μενέλαος, βεβαίως, ο Θεοδωρουλάκης, σωστά. Σωστά, πολύ σωστά. Ευτύχη, έχεις το λόγο. Βλέπω και τον Νίκο τον Στεφανή στο βάθος, τον οποίο αμέσως μετά το Zoom θα δώσω το λόγο. Εντάξει. Ναι, έλα. Ευχαριστώ Χρήστο για τα καλά λόγια. Νομίζω θα πιαστώ από αυτά που είπε ο Χρήστος Σαμαντάς. Το κόμμα μας είναι κόμμα υποστήριξη των δικαιωμάτων. Γι' αυτό το λόγο δεν αισθάνομαι guest στη σημερινή συνάντηση ως ένα ξωτικό φρούτο που ανάμεσα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας καλούμαστε μόνο για να διανθίσουμε τη συζήτηση. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα ψυχικής υγείας για τη διαβούλευση την οποία είχε οργανώσει όλο αυτό το διάστημα. Μας ζήτησε να βοηθήσουμε, να πούμε γνώμες, να διαφωνήσουμε, να καταθέσουμε προτάσεις και η κουβέντα αυτή συνεχίζεται. Αυτό είναι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε όλοι, δηλαδή να υπάρχει μια
ζωντανή ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους που είναι στην αριστερά, που είναι στο πεδίο, που είναι στα δικαιώματα, που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Θα κάνω μια πολύ σύντομη σύνοψη των σημείων που είχαμε συνάντηση ο τομέας δικαιοσύνης και ο τομέας ψυχικής υγείας. Αυτά τα θέματα προέκυψαν με έντονο βαθμό την περίοδο διακυβέρνησης, δηλαδή 2015-2019. Θέλω να πω τα είδαμε στην πράξη και προσπαθήσαμε κάποια αυτά να τα προχωρήσουμε. Σε κάποια κάναμε βήματα, σε κάποια κάναμε πολλά βήματα, σε κάποια δεν κάναμε καθόλου βήματα. Θα τα πω λοιπόν συνοπτικά. Τρία καταρχήν ήταν τα πεδία, τα οποία είχαμε συνάντηση η φροντίδα ψυχικής υγείας με την απονομή της δικαιοσύνης. Το ένα ήταν η μεταχείριση των αδικοπραγούντων ψυχικά ασθενών, 69 λένε όσοι δουλεύουν στα ψυχιατρία. Το δεύτερο ήταν ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας. Το τρίτο ήταν η δικαστική συμπαράσταση. Δεν είναι μόνο αυτά τα τρία, είναι ακόμα τρία, θα τα πω στη σειρά. Λοιπόν, για το άρθρο 69 ξεκινήσαμε μια ομάδα. Θέλω και πάλι να συγχαρώ όσους συμμετείχαν και είναι εδώ σήμερα. Ο Δημήτρης Οπλουμπίδης, ο Νίκος Ομαρκέτος, η Μαρία Μητροσύλη, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος και άλλοι που δεν είναι σήμερα εδώ. Το πράγμα πήγε καλά. Θέλω να πω ότι πήγε καλά και είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Θυμάμαι ακόμα ότι τις μέρες που είχε τελειώσει το πόρισμα της Επιτροπής σε σύντομο βαθμό με την προεδρία της καθηγήτριας Καστανίδου, ήταν εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Αυστρίας, όπου το πάλευαν 25 χρόνια. Και θυμάμαι ότι μεταφράσαμε το πόρισμα της Επιτροπής για να το αξιοποιήσει και η Αυστρία. Αυτό έγινε νόμος. Τι έγινε μετά? Η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω, ότι έχει σαν πρόταγμα τον τιμωρητισμό, την ποινική αυστηρότητα. Αυτό το μοντέλο πολιτικής δεν ταιριάζει με τον πλουραλισμό που εισήγαγε ο νόμος 4509 του 2017 για την αντιμετώπιση, θυμίζω, ψυχικά ασθενών που έχουν τελέσει άδικη πράξη, έχουν εγκληματίσει θα λέγαμε. Άρα η μόνιμη πολιτική από το 19 και μετά είναι μπουντρούμι και ξερό ψωμί. Άρα θα πρέπει να ξαναδούμε την εφαρμογή αυτού του πρωτοποριακού νομοθετήματος. Πάντως πήγαμε καλά σε αυτό το σημείο. Το δεύτερο ήταν η ακούσια νοσηλεία. Και πάλι έγινε μια επιτροπή, φτάσαμε στη μέση, βγήκε στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου, δεν ήταν εύκολο να καταλήξει η επιτροπή από ψυχιάτρους, νομικούς κλπ. Έγινε ένα σημαντικό βήμα. Ήδη τέθηκε σε συζήτηση αν θα πρέπει να παραμείνει η διάταξη για την υποχρεωτική νοσηλεία στην κοινότητα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα θετικό βήμα, αλλά υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Φτάσαμε στη μέση. Έγινε μια σημαντική πρόοδος. Το τρίτο είναι ένα σημείο το οποίο δεν κάναμε κάτι, που είναι η δικαστική συμπαράσταση. Δεν προλάβαμε. Ο προβληματισμός όμως από τότε έχει ενταθεί. Νομίζω ότι είναι όριμο. Είναι σημαντικό στο πρόγραμμά μας καταγράφεται ότι πρέπει πρώτον να υπάρξει μια αναμόρφωση και δεύτερον να ληφθεί υπόψη η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία θα είναι οδηγός για το αύριο. Δεν είναι τώρα η ώρα να πούμε ποια παράμετρος θα ληφθεί υπόψη. Έχω και εγώ άποψη, έχω αρθογραφήσει, μπορούμε να τα δούμε στη συνέχεια πιο εξειδικευμένα. Αυτά ήταν τα τρία βασικά σημεία. Επιτρέψτε μου όμως να πω και τα τρία λιγότερο ίσως σημαντικά, αλλά που έχουν ένα ενδιαφέρον. Μονάδες μέρημνας νέων. Είχαμε δουλέψει ο Ανδρέας Οξανθός, ο Δημήτρης Ομαγρυπλής, είχαμε πολλές διαφωνίες, είχαμε καταλήξει. Τώρα ήρθε στην επικαιρότητα όταν ανέκυψε το θέμα της 12χρονης στον Κολωνό. Τότε όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται πού είναι οι δομές, τι θα γίνει με τους παραβατικούς ανήλικους, τι θα γίνει με τα παιδιά που έχουν παραβατικότητα, αλλά έχουν ταυτόχρονα θέματα ψυχικής υγείας. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, θυμίζω αυτό, που βγήκε σαν σχέδιο νόμου, εγκαταλείφθηκε πλήρως από τη Νέα Δημοκρατία, με σκοπό να ανατεθούν με παχυλές αμοιβές, μελέτες επιμελετών, για να νεκραναστεί το σύστημα, το εντελώς ξεπερασμένο, των εταιριών προστασίας ανηλίκων. Τελειώνω τα σπίτια του παιδιού, ένας θεσμός που έγινε θεσμικό πλαίσιο, νόμος, υπουργική απόφαση, βρέθηκε προσωπικό εξειδικευμένο, εστάλει στο εξωτερικό για εκπαίδευση
και ουσιαστικά 2,5-3,5 χρόνια μετά είναι ανενεργά, ένα μόνο λειτουργεί. Οι 12χρονοι του Κολονού, γιατί εξετάζεται στη Γαδά? Πότε θα δώσει κανείς μια πιστική απάντηση γι' αυτό? Και το τελευταίο σημείο, ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού. Απλώς να θυμίσω ότι έγινε μια δουλειά για τα δύο νοσοκομεία των φυλακών. Το νοσοκομείο κρατουμένων εντάχθηκε στο ΕΣΥ, εμπλουτίστηκε με προσωπικό. Το ψυχιατρίο, ενώ η αρχική επιλογή ήταν να συνδεθεί με το Πανεπιστήμιο, τελικά αποφασίστηκε να συνδεθεί με το Δαφνί. Προχώρησε, παραδώσαμε στην διάδοχη κατάσταση ένα σχέδιο νόμου, το οποίο εγκαταλείφθηκε πλήρως. Άρα, συνοψίζοντας, έχουμε πολλή δουλειά για το αύριο. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε, Φτύχη. Να δώσω το λόγο στον Κώστατο Φουντουλάκη από το Zoom, συνάδελφο καθηγητή.